Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Στην αποψινή εκπομπή αφιερωμένη στην Έλλη Λαμπέτη με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το θάνατό της, η εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο μεταδίδει το έργο «Peg Καρδούλα μου» του θεατρικού συγγραφέα John Hartley Manners. Μια μεγάλη επιτυχία της Έλλης Λαμπέτη, η οποία ηχογραφήθηκε το 1967 και μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το θέατρο της Τετάρτης». «Peg Καρδούλα μου» Κομμωδία του John Hartley Manners. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες: Μέρι Λαλοπούλου, κυρία Τσίτσεστερ. Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Άλεκ. Κατερίνα Βασιλάκου, Έθελ. Γιώργος Μετσόλης, Τζάρβις. Ντίνος Καρίδης, Μπρεντ Κρίστιαν. Έλλη Λαμπέτη, Πέγ. Σταύρος Ξενίδης, Χόξ. Ανδρέας Μπάρκουλης, Τζέρι. Η μετάφραση του έργου «Πέγ, καρδούλα μου» είναι του Λουίζου Δάνου. Η μουσική επιμέλεια είναι της Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Αρτέμιδος Τροίζου. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοφωνική προσαρμογή και η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Γιώργου Γιαννίση. Τζάρβις, φώναξε τον κύριο Άλεκ. Αμέσως. Είναι ανάγκη να τον δω αμέσως. Μάλιστα, κυρία. Μαμά, διάβασε τον Ισπερινό ταχυδρόμο. Αχ, Έθελ, καημένο μου παιδί. Καλημέρα, μαμά, καλημέρα, Έθελ. Άλεκ, παιδί μου, φτωχό μου παιδί. Τι συμβαίνει, τι τρέχει? Είμαστε κατεστραμμένοι. Κατεστραμμένοι, όχι δα, εμείς. Η τράπεζα Γκίλφορντ επτόχεψε. Όλα τα χρήματα που μας άφησε ο πατέρας σου, εκεί τα είχαμε καταθέσει. Είμαστε κυριολεκτικό στο δρόμο. Ανοησίες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι. Διάβασε κι αυτό. Μάλιστα. Η τράπεζα Γκίλφορντ έκλεισε τα σπήλα της. Ευρέθημεν εις τη δυσάρεστον θέση, όπως αναστήλωμε από χθες και επαόριστον χρονικό διάστημα, πάσαν εργασία της τραπέζης ημών. Τι έκανε, λέει? Κατεστραμμένη. Στους πέντε δρόμους. Λοιπόν, μεγαλύτερη παλιανθρωπιά από αυτή δεν μπορεί να γίνει. Έκλεισε τα σπήλα της, λέει. Και γιατί να τις κλείσει? Ποιος έδωσε στην τράπεζα το δικαίωμα να πτωχεύσει? Ώστε έτσι, Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Χάσαμε τα πάντα. Μην ανησυχείς, μαμά, μην ανησυχείς. Θα πάω να τους τα ψάλω από την καλή. Τώρα θα καταλάβεις τι θα πει να έχεις γιο. Τα λεφτά μας θα τα πάρουμε πίσω μέχρι τελευταίο σελήνη. Μέχρι την τελευταία πένα. Χρεοκόπησε, παιδί μου, η τράπεζα. Χρεοκόπησε. Να είμαι αναγκασμένη για να ζήσουμε να εκλυπαρώ τη βοήθεια και τη φιλοξενία συγγενών και φίλων. Να ζητιανεύω. Έθελ, λες να κατορθώσουμε να τα πάρουμε πίσω? Πεντάρα. Λοιπόν, ποτέ μου δεν τους χώνευα τους τραπεζίτες. Τους θεωρούσα πάντα ικανούς για όλα. Και τώρα τι γίνεται? Τι θα γίνει, Έθελ? Θα δουλέψω. Τι δουλειά? Δασκάλα. Δασκάλα, εσύ? Πολύ νόστιμο. Ακούς, μαμά, η Έθελ θα μάθει στα παιδιά να λένε την αλφαβήτα. Είπα, τελείωσε. Το πήρα απόφαση. Πολύ καλά. Τότε θα δουλέψω κι εγώ. Ήρθε η ώρα να πιάσω τον τάβρο από τα κέρατα. Και γιατί όχι, όσο το σκέπτομαι, τόσο και πιο πολύ μ' αρέσει η ιδέα. Ναι. Δεν βλέπω την ώρα να αρχίσω. Από σήμερα συγκαταλέγω μεταξύ των εργαζομένων ανθρώπων. Μπορώ να μάθω, σε παρακαλώ, τι σημαίνει αυτό το? Το παν, μαμά, ήταν να πάρω την απόφαση. Τώρα που την πήρα, δεν υπάρχει δουλειά που να μην περνά από το χέρι μου. Θα το δείτε. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Ναι, καταλαβαίνω, αμφιβάλλεις. Εγώ πάντως είμαι γεμάτος ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Ο μόνος λόγος που δεν δούλεψα ως τώρα είναι ότι δεν υπήρχε λόγος να δουλέψω. Τώρα όμως που υπάρχει, θα ανασκουμποθώ και θα σας κάνω να τρίβετε τα μάτια σας. Σε παρακαλώ, Έθελ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο εκνευριστικό είναι αυτό το άψυχο γέλιο σου. Τι λέγαμε? Ναι. Θα πιάσω δουλειά. Θα μιλήσω του Τζέρι γι' αυτό. Θα του μιλήσω αντρίκια. Τι τρέχει, Τζάρβις? Ο κύριος Κρις Μπρεν.
Δεν μπορώ να τον δεχτώ. Δεν δέχομαι κανένα σήμερα. Ούτε εγώ. Είμαι πολύ απασχολημένος. Πες στον κύριο Μπρέντ ότι δεν είμαστε εδώ. Θα τον δεχτώ εγώ, Τζάρβις. Μάλιστα, Δεσπίνης. Εγώ φεύγω, παιδί μου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Θα είμαι στο δωμάτιό μου. Καλά, μαμά, και μην ανησυχείς. Θα τα αναλάβω εγώ όλα, ε. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Τι φρικτή ιστορία, Έθελ. Τρομερή. Σοβαρά το έλεγες πριν. Θα κάνεις τη δασκάλα. Ναι, Άλεκ. Μπράβο, Έθελ. Αυτό είναι σπουδαίο. Πρέπει βέβαια να δουλέψουμε. Έρχεται ο Μπρέντ. Α, ναι. Κουράγιο που έχεις να το δεχτείς. Ως τη δασκάλα, ε. Ναι, βέβαια. Δεν σου λέω. Τέλος πάντων. Γεια σου. Καλημέρα, Έθελ. Πώς πάνε τα κέφια σου? Ωραία, Κρίση, ευχαριστώ. Η μητέρα σου? Ξάπλωσε. Ο Άλεκ? Ο Άλεκ είναι στον κήπο. Ώστε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο οι δυο μας, ε? Μάλλον. Έθελ, χάρηκες που με είδες. Γιατί όχι. Έχω πολλά να σου πω. Από χθες το βράδυ η ζωή μου άλλαξε. Ναι. Ναι, ναι. Από χθες το βράδυ η γυναίκα μου και εγώ χωρίσαμε οριστικά τους δρόμους μας. Α, οριστικά. Ναι. Δεν είχαμε τίποτα κοινό. Τίποτα που να μας ενώνει. Ήταν αδύνατο να πω ή να κάνω κάτι χωρίς να το παρεξηγήσει αμέσως. Ω, τι δυσάρεστο. Να, αν ήξερε πως είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, και αυτό ακόμα θα το παρεξηγούσε. Θα νόμιζε πως ήρθα για να. Για να? Για να σε φλερτάρω. Άδικο θα είχε. Έθελ. Μα αυτό δεν κάνεις από καιρό τώρα. Σε προσβάλλει αυτό. Α, ώστε το παραδέχεσαι. Έθελ, αν είχα το δικαίωμα να σου δείξω ανοιχτά, χωρίς φόβο την αγάπη. Ω, Κρίς, μου μιλάς για αγάπη μόνο και μόνο επειδή ξέρεις πως δεν έχεις το δικαίωμα. Όσο περισσότερο σε βλέπω και σε ακούω, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω πόσο μεγάλο λάθος ήταν ο γάμος μου. Τότε, γιατί παντρεύτηκες? Τι ρωτάς, επιπολαιότητες. Ξέρει κανείς τι κάνει άμα είναι 20 χρονών. Γύρευα την ευτυχία. Και τι βρήκα? Γκρίνια, καυγάδες, ασυνεννοησία. Ύστερα ήρθε η κορούλα μας. Τι σκέφτεσαι? Λυπάμαι τη γυναίκα σου. Τη γυναίκα μου? Θεέ μου, πόσο εγωιστής που είσαι. Εγώ? Ξέρεις για ποιον μαλώσαμε χτες βράδυ? Για σένα. Όχι, δα. Άκουσε κάτι κουτσομπολιά για εμάς τους δυο. Έφτασε στο σημείο να πιστέψει πως. Καταλαβαίνεις τώρα. Και ύστερα, τι έκανες εσύ? Τι ήθελες να κάνω? Πήρα τους δρόμους. Γύριζα με τις ώρες σαν τρελός. Πήγε ο νους μου στα περασμένα. Μας μαθαίνουν ένα σωρό πράγματα όσο είμαστε μικροί. Να μην κλέβουμε, να μιλάμε ψέματα, να μην αμαρτάνουμε. Και ξεχνάνε το σπουδαιότερο. Να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνει γάμος. Να τα αποτελέσματά του. Απροετοίμαστε όπως είμαστε, παίρνουμε κάποιον που δεν μας ταιριάζει και αρχίζουμε για να συμπληρώσουμε τα κενά να κλέβουμε την αγάπη από άλλους. Να λέμε διαρκώς ψέματα. Είσαι δηλαδή με λίγα λόγια ψεύτης, κλέφτης κτλ. Έθελ. Και τώρα πες μου, τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα χωρίσω. Θεραπεία ριζική. Όταν πάθει γάγκρινα το πόδι σου, δεν του βάζεις κομπρέσες, το κόβεις. Χειρούργος. Και μετά τη χειρουργική επέμβαση, τι γίνεται μετά? Οι δυο μας πια, Έθελ. Και αν ξαναπάθει γάγκρινα το πόδι σου, πάλι εγχειρήσεις θα έχουμε? Α, μην το λες αυτό. Μας ενώνουν ένα σωρό πράγματα. Έθελ, ας μην χάνουμε την ώρα μας. Πες μου, θα έχεις το θάρρος? Να κάνω τι? Εγώ θα τα θυσιάσω όλα. Θα αδιαφορήσω για το σκάνδαλο. Θα εγκαταλείψω το παιδί μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου. Θα κλεφτούμε. Θα πάμε να ζήσουμε και ένα διάστημα σε ένα μικρό χωριουδάκι στη Σκωτία. Και ύστερα. Όχι, σου ζητάω πάρα πολλά. Έτσι νομίζω κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω πάλι. Θα το σκεφτώ, Κρίς. Να, και όταν θα βγει το διαζύγιο θα. Είδες τη δύσκολα που βγαίνει. Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου, Έθελ? Άσε να κάνει πρώτα η κότα τα αυγό και ύστερα μιλάμε για την ομελέτα. Έθελ, έλα μαζί μου. Έλα να σε πάρω μακριά από όλα αυτά. Όχι. Όχι ακόμα. Δεν έχω απόψε τη διάθεση να το σκάσω μαζί σου, αλλά μπορεί αργότερα, Κρίς. Κανένα βράδυ που θα στριφογυρίζω στο κρεβάτι μου απελπισμένη, βαριεστημένη, μπορεί κάτι να σπάσει μέσα μου. Μπορεί. Τότε θα σε φωνάξω. Θα με φωνάξεις για να φύγουμε μαζί? Ίσως. Αλλά τότε αλίμονό σου. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Σε θέλω, Έθελ. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ώσπου να έρθει ο καιρός για την εγχείρηση, Δεν θα υπάρξει εγχείρηση. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ με όλη μου την ψυχή. Θα σ' αγαπώ αιώνια. Λατρεία μου. Μπορώ να σε φιλήσω? Μη σε παρακαλώ. Μα κάνει τόση ζέστη. Ποια είσαι εσύ? Πόση ώρα είσαι εδώ? Μόλις μπήκα. Τι θέλεις? Τίποτα, μου είπαν να περιμένω. Ποιος σου το είπε? Ένας κύριος. Τι κύριος? Να ξέρω εγώ τι κύριος, κύριος. Μου είπε να περιμένω σε αυτό εδώ το μέρος. Ορίστηκε η κάρτα. Κυρία Τσίτσεστερ, Βασιλική Βίλα. Τι θέλεις την κυρία Τσίτσεστερ? Εγώ δεν θέλω τίποτα. Μου είπαν μόνο να περιμένω εδώ. Ποια είσαι? Μου είπαν να περιμένω μόνο. Μου είπαν να μην πω τίποτα. Μόλις μπήκες, είπες? Μόλις. Μιλούσαμε όταν μπήκες? Ναι. Άκουσες τι λέγαμε? Αμέ. Τι άκουσες? Μη σε παρακαλώ, κάνει τόση ζέστη. Ώστε δεν θέλεις να μας πεις ούτε ποια είσαι ούτε τι ζητάς εδώ. Όχι, δεν είναι που δεν θέλω, αλλά μου το είπε ο κύριος. Να πας, μου είπε, σε αυτό το μέρος, να βρεις το σπίτι που είναι στην κάρτα, να μπεις μέσα, να κάτσεις κάτω και να περιμένεις. Τίποτα άλλο.
Έτσι μου είπε. Άκουσες, Κρις? Καταπληκτικό. Η κουζίνα είναι κάτω αριστερά. Μάλιστα. Αλλά για να μην περιμένεις άδικα, σου λέω από τώρα ότι έχουμε όσες υπηρέτερες μας χρειάζονται. Μάλιστα. Αν θέλεις όμως, Σόνι, και καλά να περιμένεις, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, να πας να περιμένεις στην κουζίνα. Να σας πω. Εμάς δεν μας νοιάζει και πολύ που θα περιμένουμε. Φτάνει να περιμένουμε. Έλα, πάμε, Κάθριν. Μας θέλουν στην κουζίνα. Από εδώ, κυρία. Πήγαινε στην κουζίνα και ζήτησε την άδεια να περιμένεις. Στο μέλλον να πηγαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Και να χτυπάς την πόρτα όταν μπαίνεις σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Πού να καταλάβω εγώ ότι ήταν ιδιαίτερο το δωμάτιο αυτό, ήταν όλο ορθάνικο. Πήγαινε, φτάνει. Μάλιστα. Και πού να χτυπήσω την πόρτα αφού ήταν ανοιχτή. Ω, Θεέ μου, τι θράσος. Το καημενάκι. Νόστιμο ήταν. Νόστιμο, ε. Πολύ, δεν σου άρεσε εσένα? Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε σένα, εμένα με αφήνει ασυγκίνητη νοστιμάδα της. Έθελε. Καλύτερα όμως να πηγαίνεις τώρα. Μην ξεχνάς τι είσαι για μένα. Από εδώ, κύριε Χόξ. Πήγαινε τώρα, έλα. Γεια σου, Μπρεν. Τι κάνεις? Σας διάκοψε? Όχι, έφευγα. Στάσου λίγο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έθελε μια στιγμή, σε παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Χόξ. Ευχαριστώ. Εδώ. Ο κύριος Χόξ, η αδελφή μου, ο κύριος Μπρεν. Χαίρομαι πολύ. Χαίρετε. Πες της μαμάς πως ήρθε ο κύριος Χόξ επίτηδες από το Λονδίνο για να τη δει. Καθίστε, κύριε Χόξ. Μα είναι ανάγκη να φύγεις, Μπρεν. Θυμήθηκα τι ήθελα να σε ρωτήσω. Η γυναίκα σου, εκείνος ο Άγγελος, τι κάνει, είναι καλά? Καλά, ευχαριστώ. Πάντα καλά. Και το αγγελούδι, η κορούλα σου, καλά, ε? Πολύ καλά. Διαδίδωσε, σε παρακαλώ, τα σέβη μου στη μητέρα σου. Ευχαρίστω. Χαίρετε, κύριε Χόξ. Γεια σου, Άλεξ. Χαίρετε. Μαμά, να σου στήσω τον κύριο Χόξ. Ήρθε από το Λονδίνο μόνο και μόνο για να σε δει. Ο κύριο Χόξ, η μητέρα μου. Ήρθετε επίτηδες για μένα? Ναι. Θέλω να σας μιλήσω για ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα οικογενειακής φύσεως. Μιλήστε, κύριε Χόξ. Η οικογένεια είμαστε εμείς. Μας φέρνετε άσχημα νέα? Όχι. Καλά. Μάλλον. Εξαρτάται. Τότε ας αρχίσουμε αμέσως. Καιρός είναι να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο. Μαμά, αρκετά τελεμπορηθήκαμε αυτές τις μέρες. Σας ακούμε λοιπόν, κύριε Χόξ. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Πρόκειται για το μακαρίτι αδερφό σας, τον Αθαναήλ. Πέθανε ο Ναθαναήλ? Ναι, προ 10 ημερών. Είμαι ένας από τους εκτελεστάς της διαθήκης του. Ω, τον καημένο το Θεονάτ. Δεν τον είδα ποτέ μου. Και γιατί να μην το μάθω πιο μπροστά να έρθω στην κηδεία του? Δεν έγινε κηδεία. Δεν έγινε? Η εκτέλεση της τελευταίας του επιθυμίας, ο νεκρός Εκάη. Είχε νύπει ο Ναθαναήλ ότι εφόσον η στέρηση των συγγενών αυτού επί 20 έτη δεν επροξένησε εις αυτόν ουδε μίαν θλίψη, αμφιβάλλει πολύ αν ο θάνατός του θα προκαλέσει λύπηνη στους συγγενείς του. Απαγορεύει λοιπόν εις αυτούς να απενθύσουν τον θάνατόν του και να παριστάνουν τους θλιμμένους. Πώς είπατε? Τι έκανε, λέει? Επαναλαμβάνω, επιλέξει τα λόγια του. Πολύ ξεροκέφαλος θα ήταν ο θείος μας, μαμά. Ήταν πάντα το ανέστητος. Εις την διαθήκη του. Πώς? Εις την διαθήκη, μαμά. Άφησε διαθήκη ο καλός μας θείος. Εις την διαθήκη του υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία σας αφορούν. Μα μπορούσε ποτέ να μας ξεχάσει ο θείος? Εγώ τον θυμάμαι καλά. Ήμουνα τόσο δα πιτσιρίκος όταν με έπαιζε στα γονατά του. Κοντός, χοντρός, με ξανθά μαλλιά και τριπλό πηγούνι. Ναι. Κόκκινος. Ήταν πάντα ψηλός, χλωμός και αδύνατος. Μη μου το λέτε. Ο καημένος ο θείος Νατ. Και πόσα άφησε? Η περιουσία του κατά πρόχειρον εκτίμηση ανέρχεται εις το ποσό των 500.000 λιρών. 500.000 λίρες? Μπορεί να είναι και δικό μου το λάθος που αποξενωθήκαμε τόσο πολύ. Και πώς τα μοίρασε? Εις τους αμέσους συγγενείς του, ναι, δεν άφησε δυστυχώς τίποτε. Πώς? Τίποτε. Τίποτε. Στη σάρκα του, στο αίμα του, τίποτε. Ω, το γερο παράξενο. Δεν αφήνω, λέγει ο Ναθαναήλ, ούτε ένα σελήνη εκ των οικονομιών του ιδρώτος μου εις εύπορα άτομα. Μα εμείς δεν είμαστε εύποροι. Κάθε άλλο, η τραπεζά μας σε χρεοκόπηση. Ναι. Βρισκόμαστε στο δρόμο. Τίποτα δεν μας απόμεινε. Σοβαρός? Ναι. Πολύ θλιβερόν. Εν δι' αυτή περιπτώσει θα σας ενδιαφέρει ενδεχομένως εις εκ των εταίρων όρων της Διαθήκης. Όρος, είπατε? Υπάρχει και άλλος όρος στη Διαθήκη του καημένου του Θιούνα? Ναι, αφότου ο Ναθαναήλ διστάνθη ότι πλησιάζει το τέλος του, ήρχισε να ομιλεί συνεχώς περί της εταίρας αδελφής του, της Ελίζαμπεθ. Μα η Ελίζαμπεθ έχει πεθάνει. Μα γι' αυτό ακριβώς την ενεθυμίτω. Και για μένα, Λέξη. Πολύ υπομονή, παρακαλώ. Η αδελφή του Ελίζαμπεθ ενηφεύθη εις ηλικία 18 ετών μετά την ως πτωχού Ιρλανδού, παρά την θέληση της οικογένειάς της, ή της την απεκήρυξεν. Ήταν ένας αναξιός της, εντρόπιε στην οικογένειά μας. Μαμά. Η αδελφή του Ναθαναήλ μετά του συζύγου της μετινάστευσαν εις Αμερικήν, όπου εγεννήθη η θυγάτηρτον. Με το λίγον η μητέρα απεβίωσε από τα στερήσεις.
Ισέτερων σημείων της διαθήκης του, ο Ναθαναήλ εκφράζει την μετάνοιά του διότι ειρνήθη να βοηθήσει την αδελφήν του, ο λίγον πρώτου θανάτου της. Η απάντησης του τότε ήταν «Όπως έστρωσες, κοιμήσου». Έτσι έπρεπε να της απαντήσει. Είχε ετοιμάσει η κυρία Χόξ το όνομά μας. Μαμά, άσε να ακούσουμε πρώτα τον όρο. Συνεχίστε, κύριε Χόξ. Στο χείλος του τάφου πλέον, ο Ναθαναήλ αισθάνεται να τον πιέζουν τύψεις τρομερέ. Με εκάλεσεν και μου ανέθεσεν να ερευνήσω εάν η ανιψιά του έζει. Πράγματι, αυτή έζει μετά του πατρός της, υπό αθλειωτάτα συνθήκας, στη Νέα Νιόρκη. Στη Νέα Νιόρκη. Ναι, ο Ναθαναήλ ζήτησε τηλεγραφικώς από τον πατέρα της να επιτρέψει στην θυγατέρα του να έρθει στην Αγγλία. Και ναι, μεν ο πατήρ της συγκατετέθη, αλλά πριν η αποπλεύση η θυγάτηρ του, ο Ναθαναήλ απεβίωσε. Μα τι ατυχία. Δεν μπορούσε να περιμένει λιγάκι. Ακούστε όμως τι προέβλεψαν στην διαθήκη του. Ναι. Εις οικογένειαν ηθικών αρχών, γράφει στην διαθήκη του, ή της ήθελε αναλάβει την εκπαίδευση της ανεψιάς μου Μάργαρετ Οκόνελ, συμφώνως προς τας παραδόσεις της οικογένειας των Kingsnorth, καταλείπω το ποσόν των 1000 λιρών κατέτος. 1000 λίρες το χρόνο, δεν είναι λίγα, Έθελ. Ναι. Και εάν μετά από ένα έτος η ανεψιά μου αποδειχθεί αναξία περαιτέρω φροντίδος, ορίζω όπως επιστρέψει πάραυτα εις τον πατέραν της. Εάν όμως αυτή αποδειχθεί ανταξία των υψηλών παραδόσεων της οικογένειας των Kingsnorth, ορίζω όπως η ανατροφή αυτής συνεχιστεί μέχρι του 21ου έτους της ηλικίας της, οπότε καταλείπω εις αυτήν το ποσόν των 5.000 λιρών Αγγλίας ετησίως εφόρου ζωής. Και σε μένα, την αδελφή του. Και σε μένα που με έπαιζε στα γονατά του. Ο όρος αυτός δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, κύριε Χόξ. Ο αδελφός σας, Ναθαναήλ, αγαπητή μου κυρία Τσίτσεστερ, εξέφρασε ρητώσει στην διαθήκη του την επιθυμία, όπως προτείνομεν κατά πρώτον εις εμάς να αναλάβετε την ανατροφή της νεάρας. Σε μένα. Στη μητέρα μου. Λέγει επιλέξει τα εξής. Είμαι πεπισμένος ότι η αδελφή μου Μόνικα, παρά την στενή της αντίληψη και την άκρο συμβατική νοοτροπία της. Πώς είπατε? Δεν λέγω εγώ τίποτε, κυρία μου, αναγιγνώσκω. Και την άκρο συμβατική νοοτροπία της, θα είναι εις θέση όπως εμφυσίσει εις την κληρονόμων τας υψηλάς παραδόσης των Kingsnorth. Λοιπόν, ιδού ο σκοπός της επισκέψεώς μου. Θα αναλάβετε την ανατροφή της νεαράς. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Τι γελία ιδέα. Γελία και προσβλητική. Δύναμαι επομένως να συμπεράνω ότι δεν δέχεστε. Να το συμπεράνετε. Δεν δεχόμαστε. Με κανένα τρόπο. Εν δι' αυτή περιπτώσει δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Η αποστολή μου έληξε. Μαμά, Έθελ, 1000 λίρες είναι αυτές. 1000 λίρες το χρόνο. Ούτε δουλειά. Ούτε φιλάνθρωποι συγγενείς. Τι λες εσύ, Άλεκ? Ό,τι πεις εσύ, μαμά. Έθελ, αποφάσισε εσύ, μαμά. Αν κάναμε μια μικρή δοκιμή. Ώσπου να δούμε τι γίνεται. Αν μας δοθεί λίγος καιρός, μπορεί να σώσουμε κάτι από το ναυάγιο. Ώσπου να αρχίσω κι εγώ τις επιχειρήσεις μου, και ώστε να δεν θα έχουμε κανένα πια ανάγκη. Έθελ. Σου είπα, μαμά, ό,τι αποφασίσεις εσύ. Τα αποφασίζω, λοιπόν. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα το κάνω. Λοιπόν. Ο σεβασμός και η στοργή μου προς τη μνήμη της άμυρης της αδερφής μου μου επιβάλλει να συμμορφωθώ προς την τελευταία επιθυμία του Ναθαναήλ. Ωραία, θαυμάσια. Μένομεν λοιπόν σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Θα ήθελα τώρα να δείτε την νεαράν, την κληρονόμων. Πού είναι? Αφήχθη ενωρίς σήμερον την πρωία εκ Νέας Υόρκης. Επειδή έπρεπε να επισκεφθώ προημών έναν πελάτη του συμβολιογραφείου μου, της έδωσα την διεύθυνσή σας και την έστειλα κατευθείαν εδώ. Πρέπει να είναι εδώ τώρα. Μια στιγμή να φωνάξω τον υπηρέτη. Με ζητήσατε? Σας παρακαλώ. Μήπως μια νεαρά δεσποινής αναμένει τον κύριο Χόξ? Νεαρή δεσποινής? Όχι, κύριε. Τίποτα άλλο, Τζάρβις. Ευχαριστώ. Περίεργο. Είπα κι εγώ. Με συγχωρείτε, αλλά είναι στην κουζίνα μια κοπελίτσα. Κάθεται σε μια καρέκλα και περιμένει, λέει, κάποιον γύριο. Δεν ξέρω ποια είναι, ούτε τι θέλει. Λέξη δεν μπόρεσα να τη πάρω. Αυτή πρέπει να είναι. Η ανεψιά μου στην κουζίνα. Μην μου πεις, Τζάρβις, ότι δεν μπόρεσες να ξεχωρίσεις την ανιψιά μου από μια οποιαδήποτε. Συγγνώμη, κυρία, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόσο. Αρκετά. Να πας να τη φέρεις αμέσως εδώ και στο μέλλον να είσαι πιο προσεκτικός. Θερατώδες. Η βλακεία του δεν έχει όρια. Ακούσε εκεί στην κουζίνα. Το λάθος, κυρία μου, είναι μάλλον δικό μου. Εγώ της είπα να έρθει εδώ και να περιμένει χωρίς να είπε τίποτα. Έπρεπε να τη φέρουν να περιμένει εδώ.
Μια Kingsnor στην κουζίνα, σαν να ήταν. Ευνέθερα, κυρία. Κύριε Hawks. Ε, όχι, δεν είναι δυνατόν. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Είναι αλήθεια, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Προχώρησε, προχώρησε. Ευρίσκεσαι μεταξύ φίλων. Πώς σε λένε? Πεγ. Πώς? Πεγ. Πεγ Ο'Κόνελ με λένε, κυρία. Κύριε των δυνάμεων. Κάποιο λάθος έχει γίνει, μαμά. Δεν μπορεί. Η κυρία αυτή είναι η κυρία Τσίτσεστερ. Κυρία Τσίτσεστερ. Τσίτσεστερ. Τσίτσεστερ, η θεία σου. Α, Τσίτσεστερ, μα ο θείος μου που είναι? Ο θείος σου απέθανε. Πέθανε? Μα αυτός ο θείος μου δεν με ζήτησε? Απέθανε ο λίγο πρώτη αναχωρήσεώς. Α, ο καημένος. Δηλαδή εγώ έφτασα πολύ αργά, ε? Χαίρετε. Πού πας? Στον πατέρα μου. Αστιεύεσαι, παιδί μου. Μα αφού πέθανε ο θείος μου. Η τελευταία θέληση του θείου σου, παιδί μου, ή το να μείνεις εδώ με την θεία σου, η οποία ευχαρίστως δέχεται να σε φιλοξενήσει. Αλήθεια? Αλήθεια. Αχ, σας ευχαριστώ, κυρία, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη με τον πατέρα μου. Φτάνουν τα πείσματα. Και εδώ θα είσαι ευτυχισμένη. Πάρε τα πράγματά της, Τζάρβι. Δεν μου φαίνεται να μου αρέσουμε και πολύ, ε, Κάθριν. Τι λες κι εσύ? Και αυτό το σκυλί. Α, όχι, κυρία, όχι την Κάθριν. Δεν θα μου την πάρετε την Κάθριν, μου την έδωσε ο πατέρας. Πάρ' το, σου είπα, και να μην το ξαναδώ μέσα στο σπίτι. Αν δεν θέλετε την Κάθριν, θα πει πως δεν θέλετε ούτε εμένα. Έλα, έλα τώρα. Όχι, όχι, μαζί μου θα μείνει η Κάθριν. Αρκετά τράβηξε στο ταξίδι. Δεν την καταλαβαίνετε εσείς την Κάθριν. Είναι καλό σκυλάκι, σπιτίσιο. Δεν είναι κανένα μαντρόσκυλο. Σ' αρέσουν, βλέπω, οι καυγάδες. Πρέπει να προσπαθείς πάντα, σαν καλό κορίτσι, να κάνεις ό,τι σου λέει η θεία σου. Έλα, 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 θα το βλέπεις το σκυλάκι σου όποτε θέλεις. Έλα, δώσ' το. Θα μένει μέσα στο σπίτι? Ναι. Θα μου το φέρνει ετούτος εδώ κάθε φορά που θα χτυπάω το κουδούνι? Οπωσδήποτε. Καλά, αφού είναι έτσι. Και επειδή δεν του άρεσε το πατέρα να μάθαινε πως άρχισα μέσα στους καυγάδες. Ορίστε, πάρτε το. Πήγαινε, Κάθριν. Κοίτα, μην το πάρεις με το άγριο αυτού, σε παρακαλώ, ε. Είναι πολύ καλό το καημένο. Άκου, δώσ' του λίγο νεράκι και κανένα κόκαλάκι, ε. Ό,τι κόκαλο να είναι. Αλλά αν σου βρίσκεται κανένα αρνίσιο, ε, δώσ' το καλύτερο. Τρελαίνεται για αρνίσιο κόκαλο η Κάθριν. Είδατε πως γύρισε και με κοίταξε. Το χρυσό μου. Λέτε να βρει κανένα κόκαλάκι από αρνί? Έλα εδώ. Κοίταξέ με. Μάλιστα, κυρία. Να μην με λες κυρία. Μάλιστα, κυρία. Θιά. Μάλιστα, θιά θέλω να πω. Θεία, όχι θιά. Μεγάλο πανηγύρι θα έχουμε. Είστε η γυναίκα του θείου μου, του Νατ. Τι ιδέα. Τότε πώς είστε θιά μου, θεία μου? Είμαι αδελφή της μητέρας σου. Εσείς είσαστε η Μόνικα? Ναι. Άλλο πάλι τούτο. Διόλου δεν της μοιάζετε. Τι είναι αυτό που κρατάς? Είναι η φωτογραφία της μανούλας μου. Για να τη δω. Πόσο αλλαγμένη είναι. Η πείνα και τα βάσανα την άλλαξαν, θεία Μόνικα. Το θεία φτάνει. Κάθισε. Ευχαριστώ. Δεν αισθάνεστε κι εσείς καλά, ε? Ούτε κι εγώ. Το βαπόρι θα φταίει. Με έκανε άνω κάτω. Ακόμα ζαλίζομαι. Ήκλε. Αστείες που είσαι εσύ με αυτή την πίπα. Λοιπόν, ποτέ μου δεν φανταζόμουν πως έχω τόσο καθώς πρέπει συγγενείς. Αν και μου το έλεγε ο πατέρας μου πως υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι στο σόι της μαμάς. Το σόι, ακούς, Έθελ? Μα πως κάθεσαι έτσι, ίσια την πλάτη, μέσα την κοιλιά. Μάζεψε τα πόδια σου. Μα όχι, όχι έτσι, κοίταξε γύρω σου να δεις πως κάθεται ο κόσμος. Ποιο να κοιτάξω, ο κύριος τάχει στον αέρα τα πόδια του. Δεν είπα να κοιτάξεις τον Άλεκ, την εξαδέλφη σου κοίτα. Την εξαδέλφη μου? Αχ, εξαδέλφη μου είναι η Έθελ. Κι εγώ εξαδελφός σου, Άλεκ. Ωραία, και πού τρύπωσε ο άντρας της? Ο άντρας της? Ναι, όταν μπήκα την πρώτη φορά ήταν εδώ με τον άντρα της. Μα τι θέλει να πει, ποιος ήταν εδώ επιτέλους? Ο κύριος Μπρέντ, μαμά. Ο Μπρέντ. Πώς γελάει έτσι τούτο? Άκουσε, παιδί μου. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Λοιπόν, να ακούς τη θεία σου. Θέλει το καλό σου. Την πρώτη εκάστου μηνός θα έρχομαι για να εξακριβώνω τα σπρόδου σου. Με την άδειά σας. Αχ, σταθείτε, θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Ού, άρχισες πάλι. Μα μπορεί να μην θέλει ο πατέρας μου να μείνω εδώ τώρα που δεν ζει ο θείος. Μη φοβάσαι, ο πατέρας σου θα χαρεί πολύ όταν μάθει πως είσαι εδώ. Χαίρετε, Δεσποινής Ο'Κόνελ. Αντίο σας, κύριε Χόξ. Σας ευχαριστώ πολύ, είστε πολύ καλός. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε Χόξ. Καλημέρα σας, κύριε Χόξ. Ευχαριστώ. Μάργαρετ σε λένε? Πεγ. Πεγ με λένε. Πεγ. Δεν θα πει τίποτα, Πεγ. Μάργαρετ σε λένε. Μάργαρετ θα σε φωνάζουμε εδώ μέσα. Όπως θέλετε. Αλλά μην σας κακοφαίνετε αν δεν απαντάω. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σας ακούω αν με φωνάζετε Μάργαρετ.
Οπωσδήποτε το όνομά μου είναι Πεγ. Πεγ με έλεγε πάντα ο πατέρας μου. Σε παρακαλώ πολύ να μην ανακατεύεις τον πατέρα σου όταν μιλάμε δυο μας. Τον πατέρα μου θα τον ανακατεύω εκεί που θέλω και όταν θέλω. Και να μην εξάπτεσαι. Κοίταξε την Έθελ. Να την έχεις πάντα για παράδειγμα σε όλα τα πράγματα. Να την παρακολουθείς προσεκτικά και ό,τι κάνει εκείνη να το κάνεις και εσύ. Έτσι μόνο θα γίνεις άνθρωπος. Αχ, μη σε παρακαλώ, κάνει τόση ζέστη. Τι θες να πεις πάλι με αυτό? Τίποτα, τίποτα. Έχουμε ένα μυστικό οι δυο μας, Έθελ. Με λύπη μου, βλέπω ότι έχεις πολλά να μάθεις ακόμα. Μάλιστα, θεία. Θίτσα, θεία. Μέχρι ότου σου πάρουμε ρούχα καθώς πρέπει, θα σου δανείσει η Έθελ μερικά φουστάνια από τα δικά της. Τα ρούχα μου είναι πολύ καθώς πρέπει. Το καλό μου το φουστάνι, το μεταξωτό μου, το φυλάω για την Κυριακή που πάω στην εκκλησία. Δεν φοράει ο κόσμος τα καλά του όταν ταξιδεύει, κυρία. Θεία. Αρκετά. Ελπίζω να τα πάμε καλά, οπωσδήποτε. Έχει και νταντέλα, ξέρετε, το φόρεμά μου. Δεν θέλω να νομίζετε πως ο μπαμπάς μου δεν μου αγοράζει ωραία φουστάνια. Εγώ έχω μερικά φουστάνια μούρλια. Τζάρβις. Μάλιστα, κυρία. Πες στην καμαριέρα να δείξει την ανιψιά μου το μοβ δωμάτιο και να τη βοηθήσει να τακτοποιήσει τα πράγματά της. Μάλιστα, κύριε. Πήρε στο δωμάτιό σου τώρα. Μάλιστα, κυρία. Θεία, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μου λέτε. Αλλά είμαι τόσο μακριά από το σπίτι και μου φαίνονται όλα τόσο περίεργα. Και μου λείπει ο πατέρας τόσο πολύ. Πήγαινε τώρα. Μάλιστα, κύριε. Είπατε τίποτα? Φρίκη. Απελπισία. Φαίνεται πως το έχει η μέρα σήμερα. Δεν πρέπει να την παρουσιάσουμε στους γνωστούς μας, για την ώρα τουλάχιστον. Ούτε συζήτηση. Δεν έχω καμιά όρεξη να γίνουμε ρεζίλοι στα καλά καθούμενα. Θεέ μου, ο Τζέρι. Δεν πρέπει να τη δει ο Τζέρι. Θα πεθάνει στα γέλια αν μάθει ότι είναι συγγενής μας και θα τον έχουμε στο τραπέζι το μεσημέρι. Πρέπει να μείνει στο δωμάτιό της ώσπου να φύγει ο Τζέρι. Πού πας, Έθελ? Στο δωμάτιό μου, μαμά. Έπειτα από τόσες συγγενήσεις έχω ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Άλεκ, εγώ πρέπει να βγω, παιδί μου. Να της ψωνίσω μερικά πράγματα και να κοιτάξω για δασκάλους. Η μόρφωσή της πρέπει να αρχίσει αμέσως. Θα έρθω μαζί σου, μαμά. Έχουμε καιρό άλλωστε. Ο Τζέρι θα φτάσει με το τρένο των 12:45. Ορίστε, κυρία. Τζάρβις, η ανιψιά μου δεν θα βγει από το δωμάτιό της χωρίς την άδειά μου. Μάλιστα, κυρία. Πάμε, Άλεκ. Καλημέρα, Τσάρβις. Καλημέρα σας, κύριε Τζέρι. Καλώς ορίσατε. Περάστε. Ευχαριστώ, Τσάρβις. Όλοι καλά? Πολύ καλά, κύριε. Αλλά σας περιμέναμε αργότερα με το τρένο των 12:45. Ναι, έφυγα με το πρωινό από το Λονδίνο. Κρίμα, κύριε. Θα πλήξετε ίσως περιμένοντας, γιατί μόλις βγήκαν. Μόνο η δεσποινή Έθελ είναι στο δωμάτιό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Τσάρβις. Θα ρίξω μια ματιά στον κήπο. Μην ενοχλήσει τη δεσποινίδα Έθελ. Όπως θέλετε, κύριε. Είναι περιττόν βέβαια να σας πω πόση χαρά αισθάνομαι κάθε καλοκαίρι που σας έχουμε γείτονα. Ευχαριστώ, Τσάρβις, είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ, κύριε. Τι ώρα τρώτε? Στη μία, όπως πάντα. Κανένα νέο? Όχι, κύριε, δηλαδή ναι, μας ήρθε μια καινούργια φορά. Α, για υπασία. Μάλιστα, κύριε. Καλά, καλά, θα τις ρίξω μια ματιά. Ακούστε, θα δείτε και ένα σκυλάκι στο στάβλο. Μην το πλησιάζετε πολύ. Μπα, και σκυλί? Ναι, μόλις μας ήρθε. Τι ράτσα είναι? Δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς. Καλά, καλά, θα σου πω εγώ τη ράτσα του. Α, καταιγίδα βλέπω έρχεται. Αμφανιστώ μεταξύ ο κύριος Άλεκ. Πες του σε παρακαλώ πως είμαι κάτω στο στάβλο. Δεσποινής Πέγ, κυρία είπε να μην βγείτε από το δωμάτιό σας ώσπου να γυρίσει. Θα βγαίνω από το δωμάτιό μου, οπότε μου αρέσει. Η κυρία δυστυχώς δεν το επιτρέπει. Ακούω να σου πω, κύριε, αυτή πώς σε λένε. Νταντά δεν μου χρειάζεται. Εσύ άλλη δουλειά δεν έχεις παρά να παίρνεις μια καρτούλα, να κάθεσαι έτσι όσχες με σφρωμένα φρύδι. Παιδάκι μου, δεν κουράζεσαι? Γιατί να μην κατέβω, κλεισμένη διαρκώς στο δωμάτιό μου θα είμαι. Άρρωστη είμαι. Όχι, θα κατεβαίνω, όποτε μου αρέσει. Τα δωμάτια μέσα σε ένα σπίτι είναι για να βλέπουν οι άνθρωποι, να κάνουν παρέα. Παρέα είμαι κι εγώ. Θα βρω τον πελά μου, δεσποινή Σπέγκ. Εσύ, όχι θα, εγώ θα τον βρω, αν είναι να τον βρει κάποιος. Θιά, θιά, θέλω να κατέβω κάτω και ο κύριος από εδώ δεν με αφήνει. Δεν είναι κανείς εδώ, έχουν βγει έξω. Και έπρεπε να με αφήσει να εξελεγγεστώ πρώτα για να μου το πεις. Αν τώρα πήγαινε, πήγαινε έξω κι εσύ. Έξω είπα! Όταν τον βλέπω αυτό, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Παναγίτσα μου!
Μα εσύ είσαι πολύ καλό σκυλάκι. Γιατί σε έχουν βάλει μέσα στο στάβλο? Κάθριν! Κλείστε, κλείστε την κουρτίνα. Κλείστε την έντυπη καταιγίδα. Κλείστε έξω τις αστραπές. Μα κλείστε. Σας ευχαριστώ. Μια στιγμή να βάλω το σκύλο μου στο άλλο δωμάτιο. Οι σκύλοι τραβούν τις αστραπές. Δικό σας είναι. Πού το βρήκατε? Κάτω, στο στάβλο. Ήταν δεμένο στην πόρτα του στάβλου. Του στάβλου? Το στάβλο την είχανε την Κάθριν? Παναγίτσα μου! Μη φοβάστε. Καλοκαιριάτικη μπόρα είναι, θα περάσει. Χειμώνα, καλοκαίρι, εμένα μου παγώνει το αίμα. Ελάτε εδώ. Ελάτε να δείτε τι όμορφα που είναι. Αχ, μην ανοίγετε, κλείστε, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θα έρθω εγώ να κοιτάξω. Λένε πως αν κοιτάξεις τον ουρανό την ώρα που πέφτει η αστραπή, βλέπεις το Θεό. Και ο Θεός είναι πολύ σημωμένος, γιατί είμαστε κακοί. Μαζί μου ίσως, μαζί σας όμως όχι. Τι θέλετε να πείτε? Πού ξέρετε εσείς από κακίες? Είστε εσείς που μου το λέτε αυτό? Με λένε Τζέρι. Εσάς πώς σας λένε? Πεγ. Πεγ με λένε. Τζέρι είπατε? Ναι. Εγώ είμαι ο Τζέρι και εσείς είστε... Ή να τα αφήσουμε το είστε. Εσείς είσαι η Πεγ. Το ξέρεις πως είσαι χαριτωμένη. Μιλάς τέτοια πράγματα με αυτή την καταιγίδα. Το είπα γιατί το πιστεύω. Ψέματα. Αν το πίστευες θα μου το έλεγες έτσι ξαφνικά προτού καλά καλά με γνωρίσεις. Εγώ αυτό το ξέρω από τον πατέρα μου. Να φυλάγεσαι, Πεγ, παιδί μου, μου λέει ο πατέρας, από τους άντρες που αρχίζουν τα κομπλιμέντα αμέσως μόλις σε γνωρίσουν. Είναι κακοί. Εσύ είσαι κακός? Ποια είσαι? Είδες τι ωραίες καναπές είναι τότες? Δεν είναι μόνο για να κάθεσαι, αλλά μπορείς και να ξαπλώσεις άμα θέλεις. Θα μου πεις ποια είσαι? Μονάχα που οι άνθρωποι είναι αστείοι εδώ μέσα. Έχουν κάτι φάτσες περίεργες. Και σε κοιτάνε έτσι με έναν τρόπο που δεν ξέρεις αν πρέπει να μείνεις ή να το βάλεις στα πόδια. Είδες πως γλιστράει το πάτωμα? Λοιπόν. Και σε βοηθάει να παίρνεις πόζες. Κάνουμε κι εμείς παρακές στο σπίτι μας. Αλλά το δικό μας είναι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, θα μου πεις ποιο είσαι? Ξέρεις τον Άλεκ? Φυσικά. Λοιπόν, θα ήθελα να τον πάω για δείγμα στο σπίτι, να τον δείξω στον πατέρα. Σε ποιο σπίτι? Και τον άλλον. Ε? Εκείνο που δουλεύει σε αυτό το σπίτι. Ποιον? Αυτόν που στέκεται όλη μέρα όρθιο, σαν να έχει καταπιεί μπαστούνι και κοιτάζει όλο μπροστά του με σοφρωμένα φρύδια. Τον Τζάρβις. Ναι, τον Τζάρβις. Ξέρεις πώς κερδίζει το ψωμί του, ε? Ξέρεις. Ώστε δεν θα μου πεις ποια είσαι. Πόσες φορές με ρώτησες? Πολλές. Είμαι η ανιψιά της θείας μου. Και ποια είναι η θεία σου? Η κυρία Τσίστρεστρερ. Πώς την είπες? Κυρία Τσίστρεστρερ. Η κυρία Τσίτσεστερ. Αχ, μπράβο, αυτό ήταν. Λοιπόν, θέλει ένα πηδηματάκι στη μέση για να το πει σωστά. Ναι, γιατί αλλιώς τραβουλάς τη γλώσσα σου. Ωστε έτσι, πολύ περίεργο. Είδες, είναι τόσο καθώς πρέπει η κυρία να έχει μια ανιψιά σαν και εμένα. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Αυτό ήθελες να πεις. Αν δεν θέλεις να πέσει καμιά αστραπή και να σε κάψει να μείνεις ψέματα την ώρα που βροντάει και αστράφει. Λοιπόν, το περίεργο είναι ότι ο Άλεκ δεν μου είχε πει ποτέ πως έχει μια τόσο χαριτωμένη εξαδελφούλα. Ο Άλεκ δεν ήξερε καν πως υπάρχω πρωτού πέσω σήμερα ώρα να κατέβατε στο σπίτι του. Από πού ήρθε? Από τη Νέα Υόρκη. Από τη Νέα Υόρκη? Μάλιστα, από τη Νέα Υόρκη. Ώστε είσαι. Α, η μπόρα πέρασε. Ξεθύμωσε κιόλας ο Θεός. Έλα να δεις. Ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Δεν τέλειωσες όμως την κουβέντα σου. Είμαι η. Είσαι η Μάργαρετ Ο'Κόνελ. Ναι. Πώς το κατάλαβες? Μα έχω κι εγώ τα μυστικά μου. Να καθίσω στο καναπέ. Για να κάθομαι, δεν είναι? Κάθισε. Ξέρεις, γνώρισα πολύ το θείο σου. Ήμουνα κοντά του όταν πέθανε. Αλήθεια? Ναι. Μου μίλησε πολύ για σένα. Αχ, τι κρίμα να πεθάνει. Γιατί όμως να με φωνάξει πιο μπροστά, αφού ήταν τόσο πλούσιος και αφού ο πατέρας μου ήταν πάντα τόσο φτωχός? Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου. Και τι δεν κάνει, όλα μπορεί να τα κάνει. Μόνο λεφτά δεν μπορεί να κάνει. Ξέρεις, εμείς δεν είμαστε σαν μπαμπάς και κόρη. Είμαστε σαν αδελφός και αδελφή. Και πως θέλω να τον δω. Και αυτό θα θέλει να με δει, το ξέρω. Θα θέλει πολύ να δει την Μπέγκ. Την καρδούλα του. Έτσι με λέει πάντα. Ήξερα να ήμουν τώρα σπίτι. Αλλά τώρα μην κλαις, Μπέγκ. Έχω πολύ καιρό να κλάψω. Ο πατέρας δεν με έκανε ποτέ να κλάψω. Κι εγώ μόνο δύο φορές τον είδα να κλαίει ως τώρα. Η πρώτη ήταν όταν πήγαμε στην εκκλησία για το μνημόσυνο της μαμάς. Και άλλη ήταν τον άφησα για να έρθω εδώ. Μου λέει αστεία, γελούσε. Ως την τελευταία στιγμή. Όταν το καράβι ξεκίνησε, άρχισε να κλαίει. Σαν μωρό παιδί. Και το δικαιώ.
Άρχισα να κλαίω όσο με πήρε ο ύπνος. Νιώθω πως δεν θα είμαι ευτυχισμένη εδώ πέρα πούρσα. Εγώ ήρθα μόνο και μόνο γιατί ο πατέρας μου νόμιζε πως ήταν για το καλό μου. Θέλω να με κάνουν αριστοκράτης, αλλά δεν τα καταφέρουν. Ίσως στην αρχή να είναι λιγάκι δύσκολα, αλλά σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Ναι, είμαι τόσο μόνη. Όχι, είσαι ανάμεσα σε φίλους. Ντρέπονται που είμαι συγγενής τους. Όχι, θα. Ντρέπονται, σου λέω. Εγώ δεν πρόφτασα καλά-καλά να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι τους και με έστειλαν να περιμένω στην κουζίνα. Και έβολαν την Κάθριν να κοιμηθεί στο στάβλο. Μένω ο σκύλος μου δεν είναι συνηθισμένο να κοιμάται σε στάβλους. Κοιμόταν πάνω με τον πατέρα μου από τότε που ήταν τόσο σδά. Όχι ο πατέρας, ο σκύλος μου. Όταν σε γνωρίσουν καλά, θα είναι περήφανοι για σένα, όπως θα είμαι κι εγώ. Αλήθεια. Εσύ περήφανος για μένα? Αν με θεωρούσες φίλος, θα ήμουν πάρα πολύ περήφανος. Εγώ καλά καλά δεν σε ξέρω. Έχω καλές συστάσεις. Ρώτα τον Άλεκ. Με ξέρει χρόνια. Αυτές είναι οι καλές συστάσεις. Ο Άλεκ σώθηκες. Αχ, σε αυτό τουλάχιστον σε παραδέχομαι. Σε ποιο? Τι, παιδάκι μου, δεν γελάς ξεψυχισμένα και στιφά όπως όλοι εδώ μέσα. Γελάς με την καρδιά σου. Έλα, γέλα πάλι. Ποιος είσαι? Τι είσαι? Ένας άνθρωπος. Σαν όλους τους άλλους. Καλά, αυτό το βλέπω. Τι δουλειά κάνεις? Πολλές και καμιά. Όταν απολύθηκα από το στρατό, άρχισα να σπουδάζω γιατρός. Το μετάνιωσα όμως. Αποφάσισα ύστερα να γίνω δικηγόρος, αλλά προτού να γίνω, βρέθηκα στη Νότια Αμερική για να σπουδάσω πολιτικός μηχανικός. Έμεινα 2-3 χρόνια εκεί, αλλά τώρα ξέρεις τι είμαι? Αστρονόμος. Τώρα είμαι γεωργός. Ναι, εσύ γεωργός? Εγώ. Πού τα γένια σου? Δεν φύτρωσαν ακόμα. Με δύο λόγια, μπορώ να κάνω ένα σωρό πράγματα καλούτσικα, μα τίποτα πολύ καλά. Κατάλαβα. Πολυτεχνίτσκερη μου σπίτι, σαν τον πατέρα μου και εσύ. Με κολακεύεις. Και βέβαια σε κολακεύω. Δεν υπάρχει κανένας σαν τον πατέρα μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ούτε ένας. Μόνο που ο καημένος δεν έχει καθόλου λεφτά. Έχει όμως εμένα. Πάω στον πατέρα μου. Στάσου. Θα πάω. Θα πάω γιατί είναι πιο εύκολο να μην τρως παρά να μην σ' αγαπάνε. Δεν μπορώ να βλέπω ξενισμένες φάτσες γύρω μου. Ο πατέρας είναι όλο αστεία. Πάω στον πατέρα. Στάσου. Μην βιάζεσαι τόσο πολύ. Δώσα μας ένα μήνα προθεσμία. Ένα μήνα μόνο. Έλα τώρα, τι είναι ένας μήνας που σου ζητάω? Δοκίμασε. Γιατί θέλεις εσύ να μείνω εδώ? Γιατί ο θείος ήταν φίλος μου. Και ήσουν εσύ η τελευταία του σκέψη. Λοιπόν, σύμφωνη. Ένα μήνα. Ούτε μέρα περισσότερο. Ούτε μέρα, εκτός αν το θέλεις εσύ η ίδια. Πάει καλά. Ένας μήνας είναι θα περάσει. Αν και θα μου φανεί ολόκληρη ζωή εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Και επειδή θα μου φανεί ολόκληρη ζωή. Όχι, μα και που θα μείνεις. Κάτι είναι και αυτό. Να και κάποιος που χαίρεται που θα μείνω εδώ. Είμαστε φίλοι? Δεν ξέρω ούτε ποιος είσαι. Τόσο δύσκολο είναι? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί και να μην είναι. Πρέπει να σε δοκιμάσω. Δοκίμασέ με. Δεν σε καταλαβαίνω. Κι όμως είμαι τόσο απλός. Αναστός το ξέρει αυτό. Έλα, δώσ' μου το χέρι σου. Δεν νομίζω να είναι και απαραίτητο. Δώσ' μου το. Τώρα αν εσύ νομίζεις ότι δίνω το χέρι μου σε όποιον συναλλάω μπροστά. Έλα. Όριστε. Πολύ μυστήριος είσαι, το ξέρεις. Να. Φίλοι. Όχι ακόμα, πολύ βιάζεσαι. Βάζω λοιπόν στοίχημα ότι πολύ σύντομα θα γίνουμε φίλοι. Με βάζεις και πολλά στοιχήματα γιατί μου φαίνεται πως θα τα χάσεις. Βάζω και τη ζωή μου ακόμα. Δεν είναι τη μεγάλη αξία μου φαίνεται. Σου εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη εδώ, Πέκ. Ζάρβις, φρόνησε να πάρεις τα πράγματα από τα μάξη. Αχ, μην τυχόν και πεις σε κανένα πως με είδες εδώ κάτω. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Μα συγχωρείτε, αργήσαμε μήπως? Κάθε άλλο, εγώ σας ζητώ συγγνώμη, εγώ έφταξα. Έφτασα νωρίτερα. Άλλωστε δεν φαντάζομαι μαμά να έπληξε ο Τζέρι. Καλημέρα, αγαπητή Έθελ. Ναι, πραγματικά δεν έπληξα. Τζέρι, καλώς όρισες. Γεια σου, Άλεκ. Η ξαδέρφη σου, παιδί μου, είναι όνειρο. Τι έκανε, λέει? Χάρμα. Όχι και χάρμα. Άκουμα τι σου λέω. Φαντάζομαι ότι. Μάργαρετ, ποιος σου έδωσε την άδεια να κατέβεις? Κανένας, εγώ την πήρα. Να πας αμέσως στο δωμάτιό σου και να μην βγεις αν δεν σου δώσω εγώ την άδεια. Αν αυτό το σπίτι είναι φυλακή, εγώ θα πάω στον πατέρα μου. Το γεύμα είναι έτοιμο, κυρία. Έτοιμο το φαγητό, ας περάσω. Επιτέλους, και έχω μια πείνα που δεν σας βλέπω. Κι εγώ το ίδιο μπουκιά δεν έχω βάλει στο στόμα μου από τις 6 το πρωί. Μου επιτρέπετε να προσφέρω το μπράτσο μου στην ανιψιά σας? Η ανιψιά μου είναι πολύ κουρασμένη από το ταξίδι. Θα φάει στο δωμάτιό της. Όχι, δεν είμαι καθόλου κουρασμένη. Και προτιμώ χίλιες φορές να πάω στην τραπεζαρία με τον Τζέρι. Μάλιστα, με το Τζέρι. Μου επιτρέπετε λοιπόν? Κάνει θέλει και ερώτημα. Μα συγχωρείτε, προηγούνται οι πεινασμένοι. Μπράβο λοιπόν, Τζέρι. Σε κάνεις κάσκιμη παρέα. Στην αρχή ξέρεις μου φάνηκες λιγάκι κουτούτσικος. Αλλά μπράβο σου όμως, κόβει το μυαλό σου. Κουτούτσικος.
βιβλίο είναι αυτό που διαβάζεις, Πέκ? Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Μωρό. Γιατί θυμώνεις, τι είναι? Τίποτα τολμηρό? Δείξε μου το. Όχι. Α, ώστε έτσι το κρύβεις, τώρα με έκανες αληθινά περίεργο. Άσε με να του ρίξω μια ματιά. Σου πάει πάρα πολύ το πείσμα, το ξέρεις? Πόσο άλλαξες, αλήθεια, μέσα σε ένα μήνα. Το ξέρεις πως έγινες μια ωραία κοπέλα? Και είσαι ακόμα πιο χαριτωμένη όταν θυμώνεις. Θύμωσες, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε πειράξω. Ένα φυλάκι τώρα για να γίνουμε πάλι φίλοι. Έλα. Κρις, τι συμβαίνει? Γιατί έφυγε έτσι τρέχοντας η Πεγ? Ανακάλυψε ένα μυστικό της και έγινε θηρίο. Είδες την μπάτσα που μου έδωσε? Τι μυστικό? Ένα βιβλίο που το έκλειψε κάτω από το σκέπασμα του πιάνου. Τώρα θα δούμε. Ο έρος διαμέσου των αιώνων. Στην Πεγ, Τζέρι. Έτσι λοιπόν, από τον Τζέρι. Γι' αυτό δεν ήθελα να το δω. Λοιπόν, Έθελ. Γιατί δεν τρέχεις από πίσω της? Έθελ. Μα είναι καινούρια, τα έχει όλα. Σου δίνω το λόγο μου, Έθελ. Παρασύρθηκες πάλι. Μα έλα τώρα, πιστεύεις σοβαρά πως εγώ? Ναι, το πιστεύω. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Καλύτερα να μην πεις τίποτα. Μα είναι ποτέ δυνατό να ζηλεύεις εσύ αυτό το μωρό? Όχι. Δεν πιστεύω να είναι ζήλια. Τι είναι τότε? Αηδία. Καταλαβαίνω τώρα. Ο πόθος της αλλαγής. Είναι αναξιώσου να. Ίσως. Μπορεί. Κουράστηκαν πολύ τα νεύρα μου αυτό το μήνα, Κρις. Τότε έφτασα πάνω στην ώρα. Όπως και εγώ πριν, έτσι δεν είναι? Ω, σε παρακαλώ, φτάνει πια. Πάει καλά, δεν θα σου ξαναμιλήσω πια γι' αυτό. Ω, μην με παρεξηγείς, Κρις. Εδώ και ένα μήνα δεν θα είχε καμιά σημασία, αλλά τώρα πληγώθηκα. Σε περίμενα με τόση λαχτάρα. Το σπίτι μας έχει γίνει κόλαση. Και για μένα ήταν κόλαση αυτός ο μήνας. Αλλά τέλειωσε πια. Φεύγω αύριο. Πού πας? Κι εγώ δεν ξέρω, οπουδήποτε. Θα φύγεις μόνος? Ναι, εκτός αν έρθει και κάποιος άλλος μαζί μου. Θα έρθεις μαζί μου, Έθελ. Αν δεν σ' είχα δει λίγο πριν να κυνηγέσαι με αυτό το. Για το όνομα του Θεού. Δεν θα με πείραζε τόσο αν δεν ήταν. Έθελ, αυτό είναι ανυπόφορο. Α, τι θέλεις, να σου ζητήσω συγγνώμη? Καλησπέρα, Κρις. Μήπως είσαι εδώ? Όχι, δα. Τι κάνει εκείνος ο Άγγελος, η γυναίκα σου? Καλά, ευχαριστώ. Και το αγγελούδι, η κορούλα σας? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Μπράβο. Έθελ, είδες που θέλει τη Μάργαρετ? Τη θέλει η μαμά. Έχουμε σε λίγο οικογενειακό συμβούλιο. Όπου να είναι θα κατεβεί η μαμά. Αυστηρός οικογενειακό. Θα είμαι ως αύριο το πρωί στο ξενοδοχείο. Στείλε μου δύο λόγια, ναι. Θα τα περιμένω αύριο στο πρωί. Ίσως, Κρις. Αν είπα ή έκανα τίποτα που σε πείραξε, σου ζητώ συγγνώμη. Καλά, πήγαινε τώρα. Ω, Έθελ, αν μπορούσες. Πήγαινε. Καλησπέρα σας, κύριε Μπρέντ. Πώς είστε? Καλησπέρα, κυρία μου. Τζάρβις. Μάλιστα, κυρία. Πόση ώρα έχεις να δεις την ανιψιά μου? Μια ώρα περίπου, κυρία. Κοίταξε τον κήπο. Μάλιστα, κύριε. Να κοιτάξεις και στους στάβλους. Μάλιστα, κύριε. Με συγχωρείτε, κύριε Μπρέντ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ήμουν έτοιμος να φύγω. Μα γιατί, καθίστε. Φεύγω αύριο, κυρία Τσίτσεστερ. Πέρασα μόνο για να σας αποχαιρετήσω. Αύριο κιόλας. Καλό ταξίδι, λοιπόν. Σε εσάς και στην κυρία Μπρέντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Μα τι έγινε αυτή η μικρή? Εξαφανίστηκε. Α, μα δεν μπορεί να εξακολουθήσει αυτό. Αναμφισβητήτως, όχι. Ο κύριος Χόξ μου έγραψε πως έρχεται αύριο για να κάνει την πρώτη μηνιαία έκθεσή του. Τι θα του πω? Την αλήθεια. Μα να του πω ότι κανένας δάσκαλος, καμιά δασκάλα, καμιά καμαριέρα δεν μπόρεσε να κάνει μαζί της περισσότερο από δύο μέρες. Αυτό θα του πω. Θα τις άξιζε, Έθελ. Θα τις άξιζε. Έψαξα παντού, κυρία. Δεν είναι πουθενά. Ούτε στους στάβλους, ούτε στο δρόμο. Λείπει και ο σκύλος. Ο Μάικλ? Όχι το δικό σας δεσποινής. Το άλλο, η Κάθριν. Μα πού μπορεί να πήγε? Κύριος είδε. Αχ, να μπορούσα να βγάλω αυτό τον πελά από το κεφάλι μου. Δεν είσαι η μόνη που το θέλεις, μαμά. Έλα όμως που αύριο μαζί με τον κύριο Χόξ θα έρθει και το τσεκάκι για τον Ιούλιο. Ας της δώσουμε ακόμα ένα μήνα διορία. Ένα μόνο. Πάρ' την σήμερα με το καλό και αύριο, άμα την αποπλεύσει του εντυμωτάτου κυρίου συμβολεογράφου, δώσ' της να καταλάβει. Σήμερα όμως υπομονή. Σύμφωνη. Μάικλ! Μάργαρετ! Μαμά! Μαμά! Έλα στο παράθυρο να δεις! Πάει! Πάει! Τον έφαγε το Μάικλ ο Μαντόσκυλος! Την Πέκ τον ευριεύει πιο πολύ! Πάνω του Μάικλ! Δώσ' του Μάικλ! Μην το φοβάσαι! Πάει! Τον έβγαλε νοκάου! Πήγαινε να τα χωρίσεις! Παρακαλώ, παρακαλώ! Εγώ είμαι ουδέτερος! Δεν ανακατεύομαι στους σκυλοκαυγάδες της οικογένειας! Εντάξει! Η Πέκ σήκωσε το σκύλο στην αγκαλιά της και έρχεται εδώ! Α, δεν είναι ζωή αυτή, μαμά! Δεν είναι ζωή! Εγώ φταίω πάλι! Να το πάρεις αμέσως από εδώ αυτό το ζώο. Ποιος άρχισε πρώτος τον καβγά? Έξω είπα, βγάλ τον αμέσως έξω. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή. Μάργαρετ, Μάργαρετ. Ορίστε. Έλα εδώ. Άκουσες? Με την Κάθριν? Όχι, μόλις σου να έρθεις. Αυτές οι διακρίσεις μεταξύ σκύλων είναι πολύ κουτές. Πού ήσουνα? Στη θάλασσα. Γιατί? Ήθελα να κάνω μπάνιο της Κάθριν, αλλά δεν τα κατάφερα, φοβότανε. Ώστε έτσι, πήρες την Κάθριν με αυτό το φόρεμα για να της κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί, τι έχει το φόρεμά μου?
Τη Κάθριν τη αρέσει πολύ. Κοίταξε τα μαλλιά σου. Ξέρεις που θα καταλήξει με αυτά σου τα καμώματα. Σαν καλή χριστιανή, έχω όλες μου τις ελπίδες στο Θεό. Όχι, δεν αντέχω πια, δεν αντέχω. Είναι ανυπόφορη. Ανυπόφορη! Μα επιτέλους, γιατί δεν θέλεις να γίνεις καλύτερη από ό,τι είσαι. Δεν φταίω εγώ, θεία μου. Φταίει το διαβολάκι που έχω μέσα μου. Το διαβολάκι. Ναι. Ωραίο αυτό, το διαβολάκι. Δεν μπορείς ποτέ σου να καταλάβεις αν γελάει ή αν βύχει. Στο σπίτι, αν με έπιανε καμιά φορά το πείσμα μου και έκανα ταξίες, ο πατέρας μου έλεγε πάντα: «Δεν φταίσαι εσύ, Πεγ. Φταίει το διαβολάκι που έχεις μέσα σου. Δεν θα σε τιμωρήσω, λοιπόν». Και αντί να τιμωρήσει εμένα, τιμώρησε τον εαυτό του για αυτό που έκανα εγώ. Και εγώ, βλέπω να σου να υποφέρει, δεν είχα πια καμιά διάθεση να ξανακάνω ταξίες. Αυτός, μάλιστα. Αυτός είναι τρόπος να αναθρέψει κανείς θαυμάσια την κόρη του. Και όχι μόνο την κόρη του, αλλά και την ανιψιά του. Και την ανιψιά της, αν να πούμε είναι θεία αυτή που έχει αναλάβει την ανατροφή της. Αν δηλαδή τιμωρούσατε εσείς, θεία μου, τον εαυτό σας για αυτό που έκανα εγώ, μπορεί να σας λυπόμουν και να μην το ξανά έκανα. Πάλι όμως μπορεί και να μην σας λυπόμουν. Και τότε βέβαια δεν θα ήταν σωστό να τα βάζετε με τον εαυτό σας. Θα σας λυπόμουν ή δεν θα σας λυπόμουν. Βλέπετε, δεν μπορώ να εγγυηθώ για τον εαυτό μου. Βλέπω ότι η επιρροή του πατέρα σου ήταν πραγματικά καταστρεπτική. Ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Μάργαρετ. Γιατί δεν είναι μόνο καλός πατέρας, είναι και άνθρωπος καλός. Πόσες φορές σου είπα να μην μου αντιμιλάς. Πόσες φορές κι εγώ σας είπα να μην μου αντιμιλάτε. Έτσι κι εγώ το πάω. Μία σου και μία μου. Μάργαρετ, αρκετά. Ωραία. Πάει καλά, σταματάω. Αλλά την πρώτη φορά που θα ακούσω εδώ μέσα κάποιον να μιλήσει άσχημα για τον πατέρα μου, θα σας περιλάβω όλη την οικογένεια Τσίστριστρεγ και θα σας κάνω με τα κρεμμυδάκια. Είπα και ελάλησε. Χάδικα παιδεύομαι. Αν δεχτώ να σε κρατήσω ένα μήνα ακόμα, μου υπόσχεσαι πως θα βάλεις τα δυνατά σου να καλυτερέψεις λιγάκι και στα μαθήματα και στους τρόπους σου? Μάλιστα, θεία μου. Και αν σου πάρω νέους δασκάλους, θα πάψεις να τους παιδεύεις? Μάλιστα, θεία. Τι λες, Άλεκ? Ας κάνουμε μια μικρή δοκιμή ακόμα. Έθελ. Εμένα να μην με ρωτάτε. Πολύ καλά. Αρχίζουμε αμέσως. Πήγαινε να φέρεις τα βιβλία σου. Μάλιστα, εδώ τα έχω, θεία μου. Κυρία. Τι είναι, Τζάρβις? Ένα γράμμα για τη Δεσποινίδα Τσίτσεστερ. Το έφερε ένας μικρός που έφυγε αμέσως χωρίς να περιμένει απάντηση. Από ποιον είναι, Έθελ? Από τον κύριο Μπρέντ, μαμά. Τι θέλει πάλι αυτός? Μου ζητάει μια χάρη. Θα του γράψω δύο λόγια τώρα αμέσως. Μάργαρετ, συγκεντρώσου στο διάβασμά σου. Μάλιστα. Και βγάλε τα μαλλιά σου από τα μάτια σου. Μάλιστα, θεία μου. Πάμε, Άλεκ. Ναι, μαμά, εκείνο το διαβολάκι που είπες ότι φταίει ήταν πολύ ωραίο, ξαδελφούλα. Για σένα το είπα, το ξέρω πως θα σ' αρέσει. Έτσι, μπράβο. Διάβασε τον καλά το χάρτη. Τι πληθυσμό έχει η Ταγκανίκα? Για πρόσεξε καλά, γιατί ο πληθυσμός της Αγγλίας μου φαίνεται πως θα λιγοστέψει κατά έναν αν πλησιάσει πιο πολύ. Διαβολάκι. Την εξαδέλφηση, κοίτα. Μελέτησέ την, αντιγραψέ την, πάρ' την για μοντέλο. Διαβολάκι. Γιατί με κοιτάς έτσι, Πεγ? Το μοντέλο μου δεν είσαι. Αχ, στάσου, Έθελ, μη φεύγεις. Μη φεύγεις, Έθελ. Ήθελα να σε κάνω να γελάσεις. Θέλω να σου μιλήσω, Έθελ. Η μαμά σου είπε να μελετήσεις. Είμαστε δύο κορίτσια στο ίδιο σπίτι και από τη μέρα που πάτησα εδώ μέσα δεν άκουσα ούτε μια καλή λέξη από το στόμα σου. Του σκυλάκι σου το αγαπάς περισσότερο από μένα. Έλα να γίνουμε φίλες πια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε τίποτε να πούμε οι δυο μας. Αχ, αν ήξερες τι είναι αυτό που με βασανίζει, αυτό που θέλω να σου πω, δεν θα δίστασες καθόλου. Παράξενο πλάσμα που είσαι. Όχι, εγώ δεν είμαι παράξενη. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Δεν θέλω να είμαι κάτι που δεν είμαι. Αλλά εσείς όλοι προσπαθείτε να δείξετε ότι είσαστε κάτι άλλο από ότι είσαστε πραγματικά. Τι θες να πεις? Να, σε βλέπω, σε ακούω. Και έχω την εντύπωση που λες συνεχώς με τον τρόπο σου στον κόσμο: «Αχ, είδατε τη νόστιμη, τη φρόνιμη, τη γλυκιά, τη καλή και καθώς πρέπει κοπέλα που είμαι». Ενώ στην πραγματικότητα καθάλλου παρά από όλα αυτά είσαι. Και τι είμαι? Έχεις φυσικά καλή ανατροφή και καλούς τρόπους, δεν λέω, αλλά όλα είναι ανακατωμένα στο μυαλό σου. Είσαι γεμάτη ζωή, αλλά την κρύβεις, την πνίγεις. Και έτσι, ενώ τίποτα δεν σου λείπει, δεν είσαι καθόλου ευτυχισμένη. Ή μήπως είσαι? Είσαι, αγάπη μου? Όχι, δεν είμαι. Ούτε εγώ σε αυτό το σπίτι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να παρηγορούμε ποτέ πότε μια την άλλη. Εγώ να παρηγορήσω σένα? Γιατί όχι? Προσπάθησε και θα δεις πως θα μαλακώσει η καρδιά σου. Ναι, έχεις δίκιο. Μου φαίνεται πως δεν σου φέρθηκα πολύ καλά. Καθόλου καλά. Τι θα ήθελες από μένα τώρα? Να, όταν μου μιλάς, να θυμάσαι πως είμαι άνθρωπος κι εγώ.
Και όχι κανένα ενοχλητικό ζουζούνι. Πάει καλά, Μάργαρετ. Σου το υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ, Έθελ. Αχ, Έθελ, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Έχεις καθόλου ιδέα από έρωτα? Πώς? Ερωτεύτηκες ποτέ σου? Όχι. Ναι, δεν το σκέφτηκες ποτέ σου αυτό το ζήτημα? Το σκέφτηκα. Λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Βλακίες. Βλακίες, ο έρωτας? Δεν υπάρχει έρωτας, υπάρχει μόνο στα φθηνά ρομάντζα. Λάθος κάνεις. Να αγαπάς κάποιον και να σε αγαπάει κι αυτός. Κάποιον που να κάνει το αίμα σου να ανάβει και να παγώνει. Που να σε κάνει να νιώθεις καμίνη τη μια στιγμή και βόρειος πόλος την άλλη. Δεν ένιωσες ποτέ σου τίποτα τέτοιο? Ποτέ. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Πετάς τα σύννεφα τη μια μέρα και την άλλη δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Τη μια λάμπει ο ήλιος, ο κόσμος είναι γεμάτος όμορφα λουλούδια και γλυκιά μουσική. Και την άλλη γίνονται όλα μαύρα. Γεμίζει φέρετρα ο κόσμος, φέρετρα και πεθαμένους. Αχ, δεν ξέρεις τι χάνεις. Και εσύ, πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Εγώ τα διάβασα σε ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο. Όταν μεγαλώσεις λίγο ακόμα θα μάθεις και εσύ την αλήθεια. Δεν θα ήθελες εσύ να έχεις ένα παιδάκι δικό σου? Μάργαρετ, δεν τρέπεσαι? Γιατί? Εγώ θα ήθελα πολύ να έχω ένα παιδάκι δικό μου. Δεν συνηθίζεται να μιλούν τα κορίτσια για αυτά τα πράγματα εδώ στην Αγγλία. Και τι να μην μιλάμε αυτό σκεφτόμαστε? Μάργαρετ, σε παρακαλώ. Τουλάχιστον όμως ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τι θες να πεις? Δεν σου αρέσει ο κύριος Μπρεντ? Ασφαλώς, είναι ένας καλός οικογενειακός μας φίλος. Δεν έχει γυναίκα? Έχει. Δεν έχει και κόρη? Πού θες να καταλήξεις? Λέω δηλαδή, συνηθίζεται εδώ στην Αγγλία ένας παντρεμένος που είναι και μπαμπάς να φυλάει άλλες γυναίκες? Μα γιατί όχι, είναι μια πολύ παλιά και πολύ καθώς πρέπει συνήθεια. Από παλιά μπορεί να είναι, αλλά για καθώς πρέπει δεν ξέρω. Γιατί δεν φυλάει και τη θεία όταν μπαίνει εδώ μέσα? Να μου κάνεις τη χάρη σε παρακαλώ και να μην μου ξαναμιλήσεις γι' αυτό, όσο καιρό θα μείνεις εδώ. Τι είναι, Τζάρβις? Ο κύριος Τζέ. Να περάσει. Α, και Τζάρβις, πήγαινε ένα φωτογράμμα στον κύριο Μπρεντ. Καλησπέρα σας. Πώς είναι η δεσποινή Σπεκ? Υπέροχα. Και ο κύριος Τζέρι, δεν θα μου δώσει το καπέλο του και το παλτό του να τα κρεμάσω? Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν θα μείνω. Δεν θα μείνεις? Η θεία σου είναι εδώ. Τη θεία μου θες να δεις? Ναι, δεσποινή Σαδέρ, ήθελα να ζητήσω την άδεια της μητέρας να σας πάρω απόψε και τις δυο στο χώρο του Δημαρχείου. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω. Έχω τρομερό πονοκέφαλο. Κρίμα. Λέτε να επιτρέψεις τη Μάργαρετ να έρθει? Θα τη ρωτήσω. Συγχώρεσέ με, Έθελ. Δεν ήθελα να σε πληγώσω. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω ποια από τις δυο μας φταίει. Προσπάθησα να γίνουμε φίλες και το μόνο που κατάφερα ήταν να την κάνω εξωφρενών. Όπως τους κάνω όλους εδώ μέσα μόλις ανοίξω το στόμα. Μα δεν είσαστε φίλες? Όχι, δεν είμαστε. Κανένας τους δεν με χωνεύει. Πολύ άσχημο αυτό. Περίμενε να δεις τα πει η θεία μου όταν ακούσει για το χώρο. Τι λες, να μην σε αφήσει? Ούτε λόγος να γίνεται. Τζέρι, θέλω να πάω σε αυτό το χώρο. Αν όμως η θεία σου... Θέλω, σου λέω, δεν ξέρεις πόσο το θέλω. Θα ρωτήσουμε τη θεία σου πρώτα και αν μας... Να τη ρωτήσουμε, ναι. Όχι όμως απόψε. Αύριο. Α, όχι, όχι. Θα τη ρωτήσουμε απόψε. Έλα, Τζέρι. Όχι, όχι, όχι. Αν νομίζεις πως θα αφήσω εγώ να πάει χαμένη η πρώτη ευκαιρία που έχω να ξεσκάσω λιγάκι, είσαι πολύ γελασμένος. Το βράδυ, κύριε, όταν θα σβήσουν τα φώτα και όταν θα πάνε όλοι στα κρεβάτια τους, εγώ θα κατέβω σιγά σιγά τις σκάλες, θα πηδήσω τη μάντρα και θα σε περιμένω στη γωνία. Μάλιστα, κύριε. Και αν δεν σου επιτρέπει η συνείδησή σου να με περιμένει στη γωνία, έρχομαι εγώ και σε παίρνω από το σπίτι σου. Εγώ πιστεύω πάντως πως δεν θα χρειαστούν όλες αυτές οι τρέλες. Να δεις που θα σε αφήσει η θεία σου να έρθεις μαζί μου με πολύ μεγάλη της ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση, δεν την ξέρει αυτή τη λέξη. Αλήθεια, δικά σου είναι αυτά τα βιβλία? Πώς πάνε τα μαθήματα? Σαν τον γκάβουρα πάνε. Θέλουν να προχωρήσουν ρούπι. Άκουσε, Πέκ. Με επιτρέπεις να σου δώσω μερικές συμβουλές σαν μεγαλύτερό σου που είμαι? Αρχηγούσε τώρα να μας πεις πως είσαι και παππούς. Παππούς σου, όχι βέβαια, αλλά θα μπορούσα μια χαρά να είμαι μπαμπάς σου. Καλέ, τι λέτε. Τόσο νέο μπαμπά θα είχα. Άλλωστε, τι με νοιάζουν εμένα τα χρόνια σου? Εγώ είμαι ευχαριστημένη που είμαστε φίλοι. Λοιπόν, κύριε μπαμπά, μου επιτρέπετε να ακούσω τις συμβουλές σας? Λοιπόν, δεσμηνή Σπεγ, όταν σε λίγο θα βγεις στον κόσμο, θα συναντάς κορίτσια που χωρίς να έχουν ούτε τη μισή από τη δικιά σου εξυπνάδα, θα έχουν μεγαλύτερη υπερέση από σένα. Μόνο και μόνο επειδή θα ξέρουν μερικά πράγματα που εσύ δεν προσπάθησες ή που δεν θέλησες να τα μάθεις ως τώρα. Και θα σε κάνουν να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Εσύ ντρέπεσαι για μένα? Καθόλου. Μα καθόλου, καθόλου, καθόλου. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Τότε όλα είναι εντάξει. Έτσι ήμουνα κι εγώ στην ηλικία σου. Βαριόμουν το σχολείο, δεν με ρέταγα καθόλου. Ξαφνικά όμως ανακάλυψα ότι είχα μείνει πολύ, πολύ πίσω από πολλούς συμμαθητάς μου που τους θεωρούσα ανάξιους να συγκριθούν μαζί μου. Και ντράπηκα. Ντράπηκα. Ρίχτηκα λοιπόν με τα μούτρα να τους φτάσω. Και όχι μονάχα τους έφτασα, αλλά τους πέρασα. Όλους? Σχεδόν. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Αλήθεια? Το λόγο σου? Από εδώ και μπρος θα τα μαθαίνω όλα τα μαθήματα. Όσο και αν μου κάθονται στο στομάχι, θα δεις. Θα δω.
και το μάθω περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο στον κόσμο, θα είσαι τότε περήφανος. Πολύ, πολύ περήφανος για μένα. Πολύ, πολύ περήφανος. Τώρα δεν είσαι περήφανος για μένα? Μα, ναι, και βέβαια και τώρα είμαι. Κι εγώ είμαι περήφανη για τη φιλία μας. Εγώ είμαι φίλος σου, Πέγκ. Κι εγώ είμαι φίλη σου. Τζέρι, σε παρακαλώ, θέλω να πάμε στο χώρο. Είναι το τελευταίο κακό πράγμα που θα σου ζητήσω να μ' αφήσει να κάνω. Μετά το χώρο θα γίνω άγγελος. Αλλά θέλω πρώτα να χορέψω ένα βάλς μαζί σου και ας πεθάνω έπειτα. Έλα, Τζέρι. Τι σημαίνει αυτό? Καλησπέρα, κυρία Τσέστερ. Ήθελα να σας ζητήσω κάτι που θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά στην Μπέκ. Της δίνετε την άδεια να έρθει απόψε στο χώρο του Δημαρχείου? Ασφαλώς όχι. Και μου κάνει κατάπληξη και που το σκεφτήκατε καν. Τι σου έλεγα? Κάλεσα και την Έθελ, αλλά δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει ένα πονοκέφαλο. Σε χωρώ. Μα τι λέτε τώρα, μόνη της με έναν άντρα? Όχι, θα έρθουν και η μητέρα μου και οι αδερφές μου. Είναι πολύ μικρή ακόμα για να πηγαίνει σε χορούς. Μικρή? Ο πατέρας μου μάθανε να πηγαίνω όπου ήθελα από τη στιγμή που πάτησα τα 6. Δεν ζει κανέναν μόνο με τα βιβλία. Θα με σκάσουν τα βιβλία σας. Θα πεθάνω στα χέρια σας αν δεν με αφήσετε να πάω στο χώρο. Δεν θα πας, Μάργαρετ. Αχ, αφήστε με να πάω λίγο. Μισή ωρίτσα. Μισή. Και αύριο θα διαβάσω όλο το πρωί και το απόγευμα. Ελάτε. Όχι. Θεία μου, θείτσα μου, καλή μου θεία, θείουλα μου, σας παρακαλώ γονατίστη, κάντε μου τη χάρη. Αφήστε με. Όχι, Μάργαρετ, όχι. Εγώ θα πάω. Σας ευχαριστώ πολύ που σκεφτήκατε την ανιψιά μου και κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ να την καλέσετε. Ελπίζω να μην σας κακοφανεί η άρνηση. Όχι, με συγχωρείτε για την ενόχληση. Χαιρετίσματα στη μητέρα σας και τις αδερφές σας. Ευχαριστώ, καληνύχτα. Καληνύχτα σας, κύριε Τζέρι. Καληνύχτα. Μα τι κάνεις εκεί, τι κουνάς έτσι τα χέρια σου? Τίποτα, ένα κουνούπι, θεία μου. Μα δεν θα μάθεις ποτέ σου τρόπους? Θα μάθω, θεία μου, θα μάθω. Από αύριο. Δεν θα σας στενοχωρήσω ποτέ πια. Θα μελετάω τα μαθήματά μου σαν καλό κορίτσι. Από αύριο. Γιατί δεν έχω καμιά όρεξη να συναντάω μεθαύριο κορίτσια με μεγαλύτερη πέραση και ας μην έχουν το τιμισί μου εξυπνάδα. Θα πέσω με τα μούτρα, θα τα φτάσω, θα τα περάσω και θα είναι περήφανος. Πολύ, πολύ περήφανος για μένα. Πώς? Θα είστε περήφανοι, λέω. Πολύ περήφανοι για μένα, θεία μου. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Να δείτε τι καλά που θα τα πάμε οι δυο μας από αύριο. Ελπίζω να μην αλλάξει γνώμη ως το πρωί. Κι εγώ το ελπίζω. Θεία. Θεία, πειράζει να κοιμηθώ λίγο πιο αργά απόψε? Μια ωρίτσα. Γιατί? Για να μελετήσω, τι άλλο? Καμιά αντίρρηση, αν πρόκειται πραγματικά να μελετήσεις. Μια ώρα μονάχα, όχι παραπάνω. Μάλιστα, θεία μου, ό,τι μου πείτε εσείς θα κάνω. Και, θεία, για ύπνο θα πάτε τώρα? Ναι. Ωραία. Όλοι στο σπίτι τώρα θα κοιμηθούν, ε? Ναι, όλοι. Πολύ ωραία. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Μάργαρετ. Θεία. Ναι. Θυμόσαστε που είπα πως ήθελα να γυρίσω στο σπίτι μου? Το μετάνιωσα. Μ' αφήνετε να μείνω ακόμα ένα μήνα? Θα τα ξαναπούμε αύριο με τον κύριο Χόξ αυτά. Μάλιστα, θεία μου. Καληνύχτα, Μάργαρετ. Ο Θεός μαζί σας, θεία μου. Καληνύχτα, Μάργαρετ. Κάνεις εκεί? Τίποτα. Διαβάζω για να περάσει η ώρα. Προσπαθώ να βρω το Αζερμπαϊτζάν. Και τι με νοιάζει εμένα που είναι το Αζερμπαϊτζάν? Σου εύχομαι να κοιμηθείς βαριά, πολύ βαριά, αγαπημένη μου θεία. Θα έρθει άραγε? Θα έρθει ή δεν θα έρθει? Σε χωρώ. Μα τι λέτε τώρα, μόνη της με έναν άντρα? Μα θα έρθει και η μητέρα μου και οι αδελφές μου. Τι λέτε καλέ, σε χωρώ στην ηλικία της? Πότε? Μόνο όταν κλείσει τα 80. Άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα και μπες. Αχ, είμαι ευτυχισμένη. Πολύ, πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα χρωστάω σε σένα, κύριε Τζέρι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, Πέκ, μου το λες. Γιατί να μην είμαστε έτσι πάντα? Γιατί να μην γελάμε και να μην χορεύουμε σε όλη μας τη ζωή? Χωρίς όμως να γυρίζεις το βράδυ στο σπίτι σαν κλέφτης, ε? Κι όμως αν γλένισα και χάρηκα τόσο πολύ απόψε, το χρωστάω και σε σένα βέβαια. Κυρίως σε σένα. Αλλά και στη σκέψη ότι χορεύοντας την ώρα που θα έπρεπε να ήμουν στο κρεβάτι, κέρδιζα. Έκλεβα ώρες ζωής.
Ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μακραίνεις τις μέρες σου? Όχι. Να κλέβεις ώρες από τις νύχτες σου, αγαπητέ μου. Να που άρχισες κιόλας να τις κλέβεις. Είμαι κλέφτρα λοιπόν. Όχι, όχι. Είσαι το πιο γλυκό, το πιο αγαπημένο. Ναι, ώρα τώρα να πας στο κρεβάτι σου πια. Ναι, το ξέρω, αλλά κάτι μου έλεγες. Όχι, κάτι που καλύτερα να σου το πω την ημέρα. Δεν είναι την ημέρα. Όταν λούζει τον ουρανό είναι τόσο γλυκό φεγγάρι. Ναι, τώρα πήγαινε όμως, πήγαινε, μπορεί να μας ακούσει κανείς. Μάτι δεν θα κλείσω στο πρωί. Θα σκέφτομαι και θα ξανασκέφτομαι όλα τα ωραία πράγματα που έγιναν απόψε. Πρέπει να πάω. Πρέπει. Και ας έρχεται αυτή η γλυκιά μουσική από το Δημαρχείο. Ναι, μπορεί να έρχεται κανένας, Πέγ. Και ας είναι το φεγγάρι τόσο ωραίο απόψε στον ουρανό. Πήγαινε, πήγαινε, Πέγ. Καλά. Πάω. Αφού το λες εσύ. Καληνύχτα, κύριε Τζέρι. Καληνύχτα, Πέγ. Καληνύχτα. Σώπα, κλείψου, κάποιος έρχεται. Μπρεν! Εσύ εδώ? Σώπα, κοιμούνται. Αυτό βλέπω κι εγώ. Δεν σε είδα στον χώρο. Δεν πήγα, είχα υπνία. Βγήκα να κάνω μια βόλτα, είδα φώτα εδώ και... Έλα, έλα, έλα να περπατήσουμε λίγο μαζί. Πάμε, αν και... Μπα, έχεις, βλέπω, φέρει και το αυτοκίνητό σου. Τι, α, ναι, 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 μ' αρέσει να οδηγώ με το φεγγάρι. Πάμε. Ναι. Ευτυχώς δεν με είδε. Πρόλαβα και κρύφτηκα πίσω από την κολόνα και δεν με είδε. Ας μπω μέσα. Πεκ! Αχ, Έθελ, μην πεις τίποτα στη μητέρα σου, σε παρακαλώ. Θα με διώξει και δεν θέλω τώρα να φύγω. Έθελ, πήγα στο χορό. Στο χορό? Ναι, ο κύριος Τζέρι με πήρε. Ο Τζέρι? Ναι, δεν θα το πεις στη θεία, σε. Έννοια σου και θα φροντίσω οπωσδήποτε να το μάθει. Μα γιατί? Έτσι, δεν έπρεπε να πας. Και τι είσαι τόσο σκληρή μαζί μου, Έθελ? Γιατί σε μισώ. Και σε συχαίνομαι. Μα γιατί, Έθελ? Μου χάλεσες όλο το κέφι. Μια στιγμή. Εσύ τι γυρεύεις τέτοια ώρα εδώ? Με παλτό και καπέλο. Και με μπέρτα, έτσι στα σκοτεινά. Πήγαινε στο δωμάτιό σου αμέσως. Τώρα καταλαβαίνω. Ώστε γι' αυτό ήρθε. Θα έφευγες μαζί του, ε? Ναι, θα έφευγα μαζί του. Και θα φύγω μαζί του. Θέλει να βάλω τις φωνές και να τους ξυπνήσω όλους. Ξύπνα τους αν θέλεις. Κανένας, καταλαβαίνεις. Τίποτα δεν μπορεί πια να με σταματήσει. Βαρέθηκα να ζω από φιλανθρωπία. Βαρέθηκα να σε βλέπω μπροστά μου από το πρωί ως το βράδυ, νύχτα μέρα. Κάθε λέξη σου, κάθε κίνηση, κάθε ματιά σου είναι και μια προσβολή. Σαν να λες διαρκώς, εγώ σας δίνω και τρώτε. Εγώ κρατώ τα κεραμίδια πάνω από το κεφάλι σας. Εγώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Εγώ κρατάω τα κεραμίδια πάνω από το κεφάλι σας. Εγώ σας δίνω και τρώτε. Καλή, τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες? Όχι ακόμα. Αλλά θα τρελαθώ αν μείνω λίγο ακόμα εδώ μέσα. Άσε με να φύγω. Να φύγεις και να πας πού? Όπου να είναι. Μακριά από εδώ πέρα. Κάτσε εδώ που κάθεσαι, γιατί τις έβαλα τις φωνές. Μη φωνάζεις. Άσε με να φύγω. Με περιμένει. Μάλιστα, σε περιμένει. Ίδιος είναι με όλες. Και σε μένα ακόμα ρίχθηκε, που ξέρει πως είμαι ξαδέρφη σου και μπορεί να στα πω. Τι είπες? Σε σένα. Μια και δύο φορές. Σήμερα όταν έμπαινες, εκείνη την ώρα προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και μου έλεγε: Έλα, έλα να φιληθούμε και να γίνουμε φίλοι. Αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που μου λες? Στολκίζομαι στη μνήμη της μανούλας μου. Παλιάνθρωπος. Πώς χαίνομαι τον εαυτό μου. Έθελ, Χριστή μου, μην κλαις, Έθελ, μη σε παρακαλώ. Δεν το αξίζουν τα δάκρυά σου. Μην κλαις, καλή μου. Το πρωί θα σου φαίνονται όλα σαν ένα κακό όνειρο. Έλα, έλα, πάμε στο δωμάτιό μου να πλαγιάσουμε μαζί. Ο Μάγκαρε. Σώπα, καλή μου, σώπα, θα ξυπνήσει τη μητέρα σου. Σιγά τώρα, σιγά, θα τα πούμε όταν φτάσουμε. Έλα, προσοχή. Ανέβαινε. Έσυπνοξα τη ζαρτινιέρα και κατρακύλησε τη σκάλα. Και τώρα τι θα κάνουμε, Μάγκαρε? Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν δεν ξυπνήσουν τώρα, ούτε κανόνια δεν τους ξυπνάνε πια. Μωμά. Τ' άκουσες κι εσύ? Τι ήταν αυτό? Τι τρομακτικός θόρυβος. Τι θα κάνουμε, τι θα τους πούμε τώρα? Δώσ' μου το καπέλο σου και την πέρτα σου. Και κάτσε εκεί που κάθεσαι. Στη γωνία και τσιμουδιά εσύ. Άσε με μένα να μιλήσω. Ένας Θεός ξέρει, θα τους πω. Μη φοβάσαι, μαμά. Είμαι εγώ εδώ. Ευτυχώς που υπάρχει ένας άντρας στο σπίτι. Πρόσεχε, παιδί μου, πρόσεχε. Σέφτιασα! Εγώ είμαι, κυρία Άλε, και ο Τζάρβις. Φύγε από τη μέση. Τζάρβις, φύγε. Άσε με να τον πιάσω. Κάποιος μίλησε. Τζάρβις, άναψε τα φώτα. Άλεκ, φοβάμαι, παιδί μου, φοβάμαι. Όποιος και να είσαι, έβγα, είπα. Έθελ. Μάργαρετ. Τι είναι αυτά? Μιλήστε, τι παιχνίδι είναι αυτό? Μίλα, τι σημαίνουν όλα αυτά?
Να μιλήσω. Να μιλήσω. Λοιπόν, εγώ, δηλαδή, είπα να βγω έξω. Γύρισα μέσα. Πήγα έξω και μου είπε η Έθελ. Έξω, πού? Μου λέει, όχι, πήγαινα έξω, λέω, και μπήκε μέσα η Έθελ και. Μα αυτή είναι η Μπέρτα της Έθελ. Και η Μπέρτα της και το καπέλο και το βαλιτσάκι, όλα της Έθελ είναι. Βαλιτσάκι της. Mm. Της Έθελ το βαλιτσάκι. Η μπιζουτιέρα της. Πού τη βρήκες? Την πήρα. Την πήρες? Ναι, την πήρα. Την έκλεψες δηλαδή? Όχι, δεν την έκλεψα. Την πήρα. Γιατί την πήρες? Ήθελα να τα φορέσω. Να τα φορέσεις? Ναι, το είχα πάντα κρυφό καημό να φορέσω τα κοσμήματα της Έθελ και την Μπέρτα της και το καπέλο της. Και αυτή την ώρα διάλεξες? Την ώρα. Πήγα στο χορό. Ποιο χορό? Πήγα στο χορό με τον κύριο Τζέρι. Ήταν η καλύτερη ευκαιρία που είχα να φορέσω τα κοσμήματα τη Έθελ και την Μπέρτα και το καπέλο τη. Τα φόρεσα λοιπόν και τα γύρισα. Έκανα θόρυβο και μ' άκουσε η Έθελ. Μ' άκουσε η Έθελ. Ωραία. Δίνεται αμέσως, κατεβαίνει κάτω. Πού ήσουν, μου λέει. Ήμουνα στο χορό με τον κύριο Τζέρι, τη λέω. Πήγαινα μέσα στο κρεβάτι σου, μου λέει. Πάω, τη λέω. Και άρχισα να ανεβαίνω τις σκάλες. Αλλά σκόνεψα σε αυτό το αυτό και. Κάποιος μπήκε στον κήπο. Άλεκ! Μπήκε στο μονοπάτι τώρα. Ο Μπρέντ, σου με μιλάς. Έρχεται εδώ. Μη φοβάσαι, μαμά. Ναι. Θα το συγκυρίσω καλά όποιος και να είναι. Ποιος είναι? Τι γίνεται τέτοια ώρα σε λέξη ένα σπίτι? Άλεκ. Μπα, ο Τζέρι. Καλησπέρα σας. Είδα τα φώτα σας και γύρισα γιατί φαντάστηκα ότι. Μη φανείτε πολύ αυστηρή στην ανιψιά σας, κυρία Τσίτσεστερ. Το λάθος είναι όλο δικό μου. Εγώ την πήρα στο χορό. Πήρατε την ανιψιά μου στο χορό μόνο που σας το απειγόρευσα? Ψέματα, εγώ τον πήρα. Δεν με πήρε αυτός, εγώ τον πήρα στο χορό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα Σερ Τζέραλντ Χάρισον έκανε μια τέτοια απρέπεια. Σερ Τζέραλντ, λόρδος είσαι? Ναι, Πεκ. Άρχισες να καταλαβαίνεις τι έκανες? Ναι. Άρχισα τώρα να καταλαβαίνω τι έκανα. Μας ντρόπιασες όλους. Αλήθεια? Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Ναι. Τότε θα πάω κι εγώ στον πατέρα μου που δεν ντρέπηκε ποτέ του για μένα. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας εδώ μέσα που να μου λέει την αλήθεια. Τότε λοιπόν φεύγω κι εγώ. Όχι. Όχι, στάσου. Μη φεύγεις. Τη βρήκατε εδώ απόψε. Γιατί. Έθελ, παιδί μου, θύμισε. Λίγο νερό, γρήγορα. Και εθέρα. Έθελ, παιδί μου. Εθέρα αμέσως. Θα τις περάσει, κυρία Τσίτσεστερ, μη φοβόσαστε. Και δεν τρέχουν οι μητέρες τα παιδιά τους μόνο όταν λιποθυμάνε. Δεν ξέρετε εσείς πώς να τη μεγαλώσετε. Ούτε ποιους βλέπει ξέρετε, ούτε με ποιους βγαίνει. Σπουδαία μητέρα, μα την αλήθεια είσαστε. Ο πατέρας μου, κυρία Τσίτσεστερ, είναι πιο πολύ μητέρα και από εσάς και από κάθε άλλη γυναίκα στον κόσμο. Μάλιστα, κυρία Τσίτσεστερ. Καλημέρα, μαμά, πώς είσαι? Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Τα ίδια κι εγώ. Στριφογύριζα διαρκώς, μια από εδώ, μια από εκεί. Τι θα γίνει? Να σου πω. Εγώ λέω να φάμε και να πάμε να ξαναπέσουμε. Με τη Μάργαρετ, τι θα γίνει? Ω, μη μου τη θυμίζεις. Ακούσε εκεί το διαβολάκι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μια και το βάλε στο πεισματάρικο κεφαλάκι της να φύγει, ας φύγει. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Και μαζί της θα φύγει και το εισόδημά μας. Η αλήθεια είναι, μαμά, ότι τη σφαιρώσουν απότομα, σχεδόν σκληρά. Όλοι τη φερθήκαμε σκληρά. Όλοι εκτός από μένα. Εγώ, όσο να πεις, την έκανα μια-δυο φορές να γελάσει. Το διαβολάκι. Στο κάτω-κάτω, αφού ήθελε να χορέψει, γιατί να μην πάει να χορέψει? Να χορέψει. Γιατί να μην χορέψει? Άλεκ, στην ηλικία της τα κορίτσια. Και έχουν κιόλας παντρευτεί στην Αμερική, μαμά, και έχουν και ένα-δυο παιδάκια. Ένας λόγος παραπάνω να δοξάζω το Θεό που ζούμε στην Αγγλία. Μα και εδώ, μητέρα, οι κοπέλες άρχισαν να αλλάζουν. Δεν μένουν πια κλειδωμένες μέσα στα σπίτια τους όπως στον καιρό σας. Χιλιάδες κοπέλες δουλεύουν, κυκλοφορούν ελεύθερα. Ναι, σωστά, αλλά. Έτσι είναι, μητέρα. Τα ξέρω εγώ αυτά. Γνώρισα πολλές από τις μοντέρνες. Μια μικρούλα μάλιστα που γνώρισα τώρα τελευταία είναι. Άλεκ. Καλά, καλά, δεν λέω τίποτα. Και μόλις είχα αρχίσει να ελπίζω πως θα συμμορφωνόταν κάπως. Μπα, δεν θα συμμορφωθεί ποτέ. Δεν το ξέρεις. Με την επιρροή μας, σιγά-σιγά. Δεν βαριέσαι, μαμά. Θα μπορούσε με τον καιρό να βρεθεί κανένα καλό παιδί. Α, μάλιστα. Ποιος τρελάθηκε? Όχι, μαμά. Από αύριο θα πάει στο σπιτάκι της και πιάνω εγώ δουλειά. Ο Άλεκ. Τι να γίνει, μαμά. Αυτά έχει ζωή. Άλεκ. Μαμά.
Σου αρέσει? Στιγμές. Είναι χαριτωμένο πότε. Αχ, παιδί μου. Τι είναι, εμπιστεύω να αρχίσει τα κλάματα. Να μπορούσες μόνο, να μπορούσες. Τι, μαμά, τι. Να την πάρεις στα χέρια σου και να την πλάσεις εσύ. Εγώ? Εσύ. Όχι, μαμά, όχι. Ζήτα μου ό,τι θέλεις, όχι όμως αυτό. Άσε την έθελε να την πλάσει. Δεν με καταλαβαίνεις. Σε ρωτώ, αν μπορείς να ενώσεις τη ζωή σου μαζί της, να την πάρεις πραγματικά στα χέρια σου. Τι να την κάνω στα χέρια μου? Να τη σώσεις, παιδί μου. Και εγώ τι γίνομαι? Δεν θα σώσεις μόνο αυτή. Θα σώσεις και εμάς, όλους μας. Δεν να την κρατάω στα χέρια μου. Θα έμενε εδώ αν την αραβωνιαζόσουν. Σε παρακαλώ, μητέρα, ως εδώ. Να αραβωνιαστώ εγώ αυτό το πλάσμα. Για όνομα του Θεού. Στις φλέβες της, παιδί μου, τρέχει το αίμα των Kingsnorth. Μπορεί, αλλά έχει διαλυθεί μέσα σε 3 τόνους ιρλανδέζικο αίμα των O'Connell. Πήρε την ανατροφή της από την αδελφή μου την Elizabeth. Πολύ περίεργη ανατροφή της έδωσε η θεία Elizabeth. Όταν κλείσει τα 21 θα έχει 5.000 λίρες εισόδημα το χρόνο. Παιδί μου, χρυσό μου παιδί. Μια στιγμή. Το πράγμα απαιτεί σκέψη και περίσκεψη. Σκέψου το τότε. Σκέψου το καλά. Από τη μια μεριά δίνεις στην οικογένειά σου τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια τη ζωή μας. Και από την άλλη σώεις ένα αθώο πλάσμα από το βούρκο. Εδώ ακριβώς είναι ο κόμπος. Και ύστερα είναι και εκείνη η μικρούλα που σου έλεγα, μαμά. Της έχω σχεδόν υποσχεθεί πως θα την πάρω. Μια στιγμή, μητέρα. Άσε με να συγκεντρωθώ. Έχουμε και λέμε. Άσκημη μια φορά δεν είναι. Ώρες είναι πολύ όμορφη. Όταν την πιάνουν τα νεύρα της γίνεται σύφουνας. Αυτό θα το γιατρέψεις εσύ με τη στοργή σου. Πρέπει πάντως να σηκώσει τα μαλλιά της και να διορθώσει τους τρόπους της. Ναι. Και να εξαποστείλει το σκύλο της. Α, το σκύλο της δεν θα τον έχω μέσα στα πόδια μου. Ό,τι και να κάνει δεν θα της περάσει. Σε αυτό θα είμαι αλήγιστος. Η γυναίκα που αγαπά ξέρει να υπακούει. Ετέρα άποψης του ζητήματος. Μ' αγαπά? Αστειεύεσαι, παιδί μου. Ένα ολόκληρο μήνα έκανε μαζί σου. Μπορεί να μη σ' αγαπά. Καλά λες. Λοιπόν, μητέρα, αν όπως λες μ' αγαπά, τότε για χάρη σου και για χάρη της Έθελ θα θυσιαστώ. Θα είναι δύσκολο, αλλά δεν θα διστάσω. Ο κύβος ερήφθη. Καλημέρα σας. Μήπως ενοχλώ? Καλημέρα, Μάργαρετ. Δεν ενοχλείς καθόλου. Έφευγα εγώ άλλωστε. Μάργαρετ. Ναι, Άλεκ. Τι κρύβεις εκεί? Το μόνο πράγμα που δεν είχα μαζί μου όταν ήρθα και που θα το πάρω τώρα μαζί μου. Ένα βιβλίο? Μάλιστα, ένα βιβλίο. Όλα τα μαντεύεις εσύ όταν σου τα βάζουν κάτω από τη μύτη σου. Και θα το πάρεις μαζί σου? Πόσες φορές θα σου το πω? Μάλιστα, θα το πάρω μαζί μου. Ώστε έτσι, θα μας αφήσεις τα αλήθεια, ξαδερφούλα. Στα αλήθεια, ξάδερφε. Και από τη στιγμή που θα μπω στο αμάξι, μπορείς να την ξεχάσεις τη συγγένεια, ξάδερφε. Μια στιγμή, θέλω να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι μου είσαι πολύ συμπαθητική. Παραλίγο να πνιγείς, ας πούμε, να το πεις. Πολύ, μα πάρα πολύ συμπαθητική. Κάτσε. Όχι εκεί. Μπορεί να μας ακούσει κανείς. Εδώ. Ωραία. Πότε το κατάλαβες, Άλεκ, πως είμαι τόσο συμπαθητική? Τώρα. Εγώ στεκόμουν εκεί. Όχι, εκεί. Σκέφτηκα ξαφνικά πως μπορεί να μας αφήσει στα αλήθεια. Και με την ιδέα μόνο πως δεν θα σε βλέπω πια, ένιωσα την καρδιά μου να. Να σπαράζει. Μάλιστα. Να σπαράζει. Θα σου περάσει. Δεν πιστεύω. Όταν ένας νέος σαν και εμένα βλέπει μια νέα σαν και σένα από το πρωί ως το βράδυ, ένα ολόκληρο μήνα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι τρομερό. Πολύ τρομερό. Τρομερότατο. Όσο σκέφτομαι πως δεν θα σε βλέπω πια να κατεβαίνεις στη σκάλα, να ξαπλώνεις πότε από εδώ, πότε από εκεί, να ζωγραφίζεις εκείνους τους χαριτωμένους χάρτες και να μαζεύεις τα μαλλιά σου από το πρόσωπό σου, η καρδιά μου γίνεται. Κομμάτια. Σε λίγο, ξέρεις, θα κάνω κάτι που δεν το ξανά έκανα ποτέ στη ζωή μου. Μα, θα αρχίσεις να δουλεύεις? Όχι. Θα ζητήσω από μια τρισχαριτωμένη κοπελίτσα να γίνει η γυναίκα μου. Τι μου λες? Ποια λες να είναι η κοπελίτσα? Δεν ξέρω. Μάντεψε. Δεν μπορώ. Υπάρχει γυναίκα που να θέλει να σε πάρει, Άλεκ? Αυτό λέω κι εγώ, ποια να είναι. Ποια να είναι? Ποια να είναι? Ποια να είναι? Ποια να είναι? Τι ποια να είναι? Θα μου πεις ποια είναι? Παιδάκι μου, εγώ ρωτάω και εσύ θα μου πεις ποια είναι. Εσύ? Εγώ? Γελάς, ε? Καλό σημάδι. Πολύ καλό σημάδι. Γελάς. Είχα ακούσει πως τα κορίτσια κλαίνε όταν τους κάνουν πρώτα σιγά μου. Κλαίω κι εγώ, παιδάκι μου, κλαίω. Κλαίω και γελάω. Ξέρεις φυσικά πως δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω. Αυτό το ξέρω. Εκτός από την παντοτινή μου αφοσίες, τον καλό μου όνομα και την καριέρα μου. Την πιάσω? Την καριέρα μου.
που αν δεν την άρχισα ως τώρα είναι γιατί μου έλειπε η αφορμή. Τώρα η αφορμή θα είσαι εσύ. Περίφημα. Εντάξει λοιπόν. Μου είπες το ωραιότερο πράγμα που άκουσα στη ζωή μου. Ωραία, σπουδαία, λαμπρά. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα-δυο μικροπραγματάκια. Ένα-δυο μόνο. Μόνο. Πρώτα-πρώτα χρειάζεται υπακοή. Θα με υπακούς? Όχι, όχι. Εσύ θα με υπακούς. Αυτό είναι ακόμα πιο αστείο. Είναι απαραίτητο. Και κάτι άλλο. Θέλω να προσέχεις κάπως τις λεπτομέρειες. Τον τρόπο που ντύνεσαι, τον τρόπο που μιλάς, τον τρόπο που χτενίζεσαι και φίλων πορείας στο σκύλο. Ω, δεν θα μου την αφήσεις την Κάθριν? Όχι. Σε αυτό τουλάχιστον είμαι αλήγιστος. Ο σκύλος θα φύγει. Δεν χωράει δηλαδή καμιά συζήτηση? Καμιά. Αποκλείεται αγαπώντας την κυρία να αγαπάς και το σκυλί της? Αποκλείεται. Αν ήταν άλλο σκυλί. Ωραία. Εσύ τι θα μου προσφέρεις στη θέση της Κάθριν? Τι θα σου προσφέρω στη θέση της? Μα δεν είπανε. Τον εαυτό μου. Κράτησέ τον. Προτιμώ το σκύλο μου. Έλα τώρα, δεν μιλάς σοβαρά. Το γάβισμα του σκύλου μου υπάρχει πολύ περισσότερη στοργή από ό,τι μου δείξανε όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το σπίτι. Αν δεν σε πειράζει λοιπόν, θα κρατήσω το σκύλο μου. Δεν δέχεσαι να γίνει γυναίκα μου? Δεν δέχομαι. Σου προσφέρω το χέρι μου και την καρδιά μου και δεν δέχεσαι? Το χέρι σου δεν το χρειάζομαι. Όσο για την καρδιά σου, δεν λέει και πολλά πράγματα. Αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Α, εσύ είσαι ένα κομμάτι μάλαμα. Σε ευχαριστώ, ξαδελφούλα. Η ευγνωμοσύνη μου δεν έχει όρια. Είσαι ένα χρυσό κορίτσι. Μα τι σημαίνει? Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μα ποτέ αυτό που έκανες. Αν ποτέ με χρειαστείς, για οτιδήποτε, μη διστάζεις καθόλου να με ζητήσεις. Θα τρέξω αμέσως. Μα είπα όχι, δεν δέχτηκα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Μην τυχόν και φύγεις χωρίς να σε δω. Πώς τη γλίτωσα! Ε, Άλεξ, δεν πέφτηκα! Μα τι είπατε αυτός, τρελάθηκε! Ορίστε, κύριε Χόξ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Καλημέρα σας, κύριε Χόξ, τι κάνετε? Ωραία. Ο κύριος Χόξ θέλει να σου μιλήσει, Μάργαρετ. Και εγώ θέλω να μιλήσω στον κύριο Χόξ, θεία μου. Σας αφήνω, λοιπόν. Τα περί αναχωρήσεώς σου δεν πιστεύω να αληθεύουν. Πάω στον πατέρα μου. Καλά, αυτό το έμαθα. Αλλά ο λόγος? Θα πάω στον πατέρα μου. Δεν είσαι ευτυχής εδώ? Καθόλου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κανένας άντρας σε αυτό το σπίτι δεν είναι στα καλά του. Σε ενόχλησε κανείς? Μάλιστα, δυο. Για να μην πω τρεις. Δυο? Ο ένας πήγε να με φιλήσει. Του δώσε ένα μπάτσο που είδε τον ουρανό σφοντήλι. Καλώς. Ο άλλος με έκανε πρόταση γάμου. Ποιος? Ο Άλεκ. Του απάντησες? Ότι προτιμώ το σκύλο μου. Το σκύλο σου? Ναι, το σκύλο μου, τον Άλεξ θα έπαιρνα. Πολύ νέος, ε. Πολύ νέος και πολύ ανόητος και πολύ εγωιστής. Κάθε τι που δεν μου αρέσει στους άντρες βρίσκεται συγκεντρωμένο στον Άλεξ. Και τι σου αρέσει στους άντρες? Τίποτα. Σχεδόν. Αγαπητή μου Δεσποινής Ο'Κόνελ, σου μιλώ ως φίλος του μακαρίτου του θείου σου, ως άνθρωπος που επιθυμεί το καλό σου. Σου παρέχεται μια πρώτη τάξεως ευκαιρία εδώ. Μείνε με την κυρία Τσίτσεστερ. Συνέχισε τα σπουδά σου και κατόπιν παντρέψου. Εδώ, στην Αγγλία. Μόνο έτσι θα φανείς ανταξία των υψηλών παραδόσεων των Κίνγκσνορθ. Δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο ούτε ένας άντρας που να θέλω να τον παντρευτώ. Αγαπητή μου Δεσποινής Ο'Κόνελ, δεν γνωρίζεις ασφαλώς τι λέγεις. Ο γάμος θα σου εξισφάλιζε ένα ροδόσπαρτον και απολύτως άνετον μέλλον. Έλα, πες μου ότι θα παντρευτείς εδώ, στην Αγγλία. Καλή πρόταση γάμου μου κάνετε? Δεν είναι το ακριβώς αυτή η πρόθεσή μου, αλλά εφόσον έριψες την ιδέα. Εγώ την έριψα. Μα είσαι μόνη στον κόσμο, μόνος είμαι και εγώ. Και μόνος θα μείνετε, αν περιμένετε πως θα είμαι εγώ εκείνη που θα σας χαλάσει τη μοναξιά σας. Να φύγω από εδώ μέσα, τρελαθήκατε όλοι σας. Καλά, καλά. Το αποφάσισες λοιπόν, θα επιστρέψεις στην Αμερική? Ναι. Πολύ καλά. Όπως θέλεις. Θα σε συνοδεύσω στο πλοίο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χόξ. Ωραία. Μάργαρετ, ο κύριος Τζέρι. Εκ. Φεύγω σε μισή ώρα. Πάω στον πατέρα μου. Σε μισή ώρα? Ναι, σε 30 λεπτά. Πηγαίνω να ετοιμαστώ. Μπορείτε εσείς να μου εξηγήσετε, κύριε Χόξ, τι θέλει να πει? Μα αυτό που είπε. Επιστρέφει στην Αμερική. Ναι, φαίνεται πως δεν είναι ευχαριστημένη εδώ. Προσπάθησα βεβαίως να την μεταπίσω, αλλά υπήρξε ένα μετάπιστος. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Γεια σου, Τζέρι. Γεια σου, Άλεκ. Της είπα πως είμαι πρόθυμη να τη συγχωρέσω για το χθεσινό παραπτωμά της, αλλά αυτή επιμένει. Θέλει να γυρίσει αμέσως στην Αμερική. Πού τα πας αυτά, Τζάρβις?
Μου είπε η Δεσποινής Κόνελ να τα πάω κάτω στο αμάξι, κυρία. Βάλτε πρώτα σε μια βαλίτσα. Πάρε μια βαλίτσα της κόρης μου. Μου είπε η Δεσποινής Κόνελ, κυρία, ότι δεν θα πάρει παρά μόνο ό,τι έφερε μαζί της όταν ήρθε. Πολύ καλά, πήγαινε. Τι έγινε, μαμά? Εμείς μια φορά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να την κρατήσουμε. Εγώ μάλιστα έφτασα στο σημείο και να τη ζητήσω να γίνει γυναίκα μου. Ώστε είναι αλήθεια? Τη ζήτησες να σε παντρευτεί? Ναι. Και τι σου απάντησε? Ναι, ναι, τι σας απήντησε? Α, ναι. Έσκασε στα γέλια και μου είπε πως προτιμά το σκύλο της. Σερ Τζέραλντ, τα καθήκοντά μου όσον αφορά τη Δεσποινίδα Ο'Κόνελ λήγουν σήμερα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αποχωρήσω. Όχι, όχι ακόμα, κύριε Χόξ. Πώς είπατε? Σας θυμίζω ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με τις θελήσεις του διαθέτου, όχι μόνο τύπης αλλά και ουσία, όπως λέτε και εσείς, συνομομαθής. Δεν ξεχάσετε βέβαια ότι είμαι ο κύριος εκτελεστής της διαθήκης. Τι, εκτελεστής? Τ' άκουσες αυτό, μαμά? Ο Τζέρι εκτελεστής της διαθήκης. Σερ Τζέραλντ, ουδόλως το ελισμόνησα, αλλά. Αναφέρατε λοιπόν ρητό στη διαθήκη ότι πριν περάσει ένας χρόνος καμιά οριστική απόφαση δεν θα ληφθεί. Για την ώρα όμως, μόνο ένας μήνας έχει περάσει. Ναι, αλλά την στιγμή κατά την οποία η ιδία είναι σταθερώς αποφασισμένη να επιστρέψει στον πατέρα της. Είπατε τους όρους της διαθήκης? Όχι, βέβαια. Το απειγόρευσε ρητός ο διαθέτης. Εκτός αν, όπως λέει και η διαθήκη, συντρέχουν εξαιρετικές κατά την κρίση του κυρίου εκτελεστού συνθήκες. Λοιπόν, επειδή κατά την κρίση μου οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, θα ανακοινώσω στη Δεσποινίδα Ο'Κόνελ τους όρους της διαθήκης. Τι εννοείς δηλαδή? Η ΠΕΚ πρέπει να μάθει τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις έχει. Σε τι θα ωφελήσει? Για πετε μου αλήθεια, κυρία Τσίζεστερ. Νομίζετε ότι φερθήκατε όπως πρέπει στην ανιψιά σας? Τι περισσότερο μπορούσα να κάνω εγώ? Ή εγώ? Φαντάζεστε ότι αν της είχατε δείξει πραγματική φιλία και στοργή, θα έφευγε τώρα από το σπίτι σας? Για να συμβεί αυτό έπρεπε να είναι η ίδια πολύ διαφορετική από ό,τι την έκανε ο πατέρας. Παρακαλώ. Το καθήκον μας τότε, κύριε Χόξ, είναι να βρούμε ένα σπίτι πιο κατάλληλο και μια οικογένεια πιο πρόθυμη να συμμορφωθεί με τις θελήσεις του διαθέτου. Πώς? Δεν έχει πώς, μαμά. Πάνε οι χίλιες λίρες. Μη σε νοιάζει όμως, ο γιος σου να είναι καλά και. Ναι, σιγά-σιγά. Νομίζω πως έρχεται με τη Δεσποινίδα Έθελ. Πεγ. Πεγ, γιατί δεν θέλεις να μείνεις ακόμα λίγο καιρό μαζί μας? Όχι, Έθελ. Αρκετά έμεινα. Πρέπει να γυρίσω στον πατέρα μου. Αντίο σας, κυρία Τσίτσεστερ. Με συγχωρείτε που σας έβαλα σε τόσο μεγάλους μπελάδες. Αντίο, Μάργαρετ. Μα γιατί αυτά τα ρούχα? Γιατί δεν φοράς ένα από τα φουστάνια που σου πήρα? Έτσι τον άφησα τον πατέρα μου, έτσι θα γυρίσω κοντά του. Αντίο, Άλεκ. Αντίο, Διαβολάκη. Αντίο, Σερ Τζέραλντ. Μια στιγμή, είπε. Σκέφτηκες ποτέ σου ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που σε έφερε εδώ, σε αυτό το σπίτι? Γιατί οι συγγενείς σου που πριν από λίγο καιρό δεν ήξεραν καλά-καλά αν υπάρχεις, ενδιαφέρθηκαν ξαφνικά τόσο πολύ για σένα? Πολλές φορές το σκέφτηκα, αλλά την απάντηση δεν την ξέρω. Πρώτα-πρώτα πρέπει να μάθεις και μια νέα μου ιδιότητα. Είμαι ο εκτελεστής της διαθήκης του θείου σου. Ναι, μη γουρλώνεις τα ματάκια σου. Ήταν πολύ φίλος μου ο Μακαρίτης. Ο θείος σου λοιπόν, επειδή ίσως είχε φερθεί κάπως σκληρά στη μητέρα σου, θέλησε να επανορθώσει την αδικία με τη διαθήκη του. Δεν νομίζετε ότι άργησε πάρα πολύ να το κάνει, κύριε εκτελεστά της διαθήκης του θείου? Μη βιάζεσαι. Μια από τις θελήσεις του λοιπόν ήταν να εισπράττει η κυρία που θα σε έπαιρνε κοντά της για να σε σπουδάσει και να σε αναθρέψει 1000 λίρες το χρόνο. 1000 λίρες το χρόνο? Ώστε, θεία μου, σας πλήρωναν για να με κακομεταχειρίζεστε? Όχι, για να σε φροντίζει και να σε αγαπά. Στο λέω αυτό γιατί δεν θέλω να νομίζεις πως ζούσες από τη φιλανθρωπία της θείας σου. Αυτό μου έδινα να καταλάβω. Το αντίθετο συμβαίνει, χρυσό μου. Όταν ήρθες ήμασταν κυριολεκτικά στο δρόμο. Στο δρόμο? Ναι, με τα λεφτά σου ζούσαμε. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Και αν φύγω τώρα, πάλι δεν θα έχετε τίποτα? Τίποτα. Γι' αυτό μου είπες χτες το βράδυ πως κρατάω τα κεραμίδια πάνω από το κεφάλι σας. Εγώ λοιπόν ήμουνα η αιτία που... Όχι, Έθελ. Δεν θα βρεθείς στο δρόμο εξαιτίας μου. Ξέρω εγώ τι θα πει αυτό. Δώστε μου τα πράγματά μου και το σκύλο μου. Μένω. Αυτό ακριβώς περίμενα από σένα. Αλλά δεν χρειάζεται η θυσία σου. Έχω ευχάριστα νέα για εσάς, κυρία Τσίτσεστερ. Η τράπεζα Γκίλφορντ πολύ σύντομα επαναλαμβάνει τις εργασίες της. Επενεύει το κράτος. Επομένως, οι καταθέσεις σας υπάρχουν άθικτες. Μα άκουσες? Ανοίγει η τράπεζά μας. Μου λέτε αλήθεια, κύριε Τζέρι? Είστε βέβαιος? Απολύτως. Αχ, Έθελ. Άλεκ. Επιτέλους, μαμά. Να και η πρώτη καλή είδηση που ακούμε εδώ και ένα μήνα. Εγώ πηγαίνω τότε. Το αμάξι περιμένει. Δεν με χρειάζεται πια. Αντίο. Μια στιγμή. Υπάρχει ακόμα ένα όρο στη διαθήκη που πρέπει να τον μάθεις. Εάν μέχρι ότου γίνεις 21 χρόνων συμπληρώσεις σε ικανοποιητικό βαθμό τη μόρφωσή σου, κληρονομείς 5.000 λίρες το χρόνο. 5.000 λίρες? Τώρα καταλαβαίνω γιατί βάλθηκαν να με παντρευτούν όλοι οι άντρες εδώ μέσα. Καλά, ο Άλεκ, αυτό θα μπορούσα να τον συγχωρέσω.
Θα ήθελα όμως να ξέρω τι ακριβώς είχατε εσείς στο νου σας, κύριε Χόξ. Εγώ, μα αγαπητή μου Δεσποινή Σοκόνελ, εγώ. Τις κάνατε κι εσείς πρόταση γάμου? Δηλαδή, όχι ακριβώς. Έχει γούστο τώρα να πείτε που σας έκανα εγώ. Δηλαδή, μου φάνηκε για μια στιγμή τόσο καλή διέξοδος. Θα είμαι πάντα ο πιστός και καλός σου φίλος, Πεγ. Και τώρα, επιτρέψτε μου, θα περιμένω στο αμάξι. Μην αργήσετε γιατί θα χάσουμε το τρένο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας. Καλημέρα, κύριε Χόξ. Σας παρακαλώ. Μπορείτε να μου αφήσετε λίγα λεπτά μόνο μου με την επιτροπευωμένη μου? Με ποια σου? Είμαι επιτροπός σου, ο κηδεμόν σου. Καλό ταξίδι, Μάργαρετ. Ευχαριστώ, θεία Μόνικα. Και τι είπαμε, νερό και αλάτι. Καλό ταξίδι, παιδί μου. Πολύ συγκινητική η προσφορά σου, ξαδερφούλα, να μείνεις μαζί μας όταν έμαθες πως. Είσαι χρυσό κορίτσι. Θα μου λείψεις πολύ. Α, το ήξερες, Άλεκ, πως θα είχα 5.000 λίρες το χρόνο όταν. Και βέβαια το ήξερα. Γι' αυτό σου έκανα πρόταση γάμου. Προκειμένου να σώσω τη μητέρα και την Έθελ. Δεν δίστασες να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Ούτε στιγμή. Πολύ μεγάλος ήρωας είσαι, Άλεκ. Άλλωστε, ο ηρωισμός είναι οικογενειακό μας. Γεια σου, Διαβολάκη. Έθελ, τελείωσε? Ναι. Δεν θα το ξαναδείς? Ποτέ, του τα έγραψα κιόλας. Μη στενοχωριάσαι γι' αυτό, χρυσό μου. Δεν άξιζε την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ για όλα, Πέγ. Αν μας σκέφτεσαι καμιά φορά, προσπάθησε να ξεχάσεις που σου φερθήκαμε όλοι μας τόσο άσχημα. Θα σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Αντίο, Πέγ. Άρα καλή μου τώρα. Μην κλαις. Αντίο. Αντί ο Θεός μαζί σου, Έθελ. Έφυγαν όλοι, ακούω. Είσαι ακόμα αποφασισμένη να φύγεις? Ναι. Χωρίς καθόλου να λυπάσαι που φεύγεις? Είπα εγώ πως δεν λυπάμαι. Δεν είμαστε καλοί φίλοι οι δυο μας? Έτσι νόμιζε. Αλλά οι φίλοι τα λένε όλα. Γιατί μου έκρυψες πως είσαι λόρδος? Πού να το φανταστώ? Ο κύριο Τζέρι, έτσι ήξερα. Πάνε λοιπόν όλα? Πάνε. Δεν είμαστε ίσοι. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε κάνει να μείνεις? Τίποτα. Νοστάλγησα το σπίτι μου. Πεγ. Σερ Τζέραλντ. Πεγ, καρδούλα μου. Ήπως θα μου κάνεις πρώτα σιγά μου κι εσύ? Αχ, ποιος διάβολος πάλι με έσπρωξε να το πω αυτό. Ο κύριος Χόξ λέει πως αν δεν φύγετε τώρα αμέσως θα χάσετε το τρένο. Ναι, καλά, έρχομαι. Λάβεις αυτή η βρωμόκλουσά μου που τίποτα δεν μπορεί να την κρατήσει. Παναγίτσα μου! Πεγ. Κλείσε, κλείσε τις αστραπές έξω. Τζέρι, τις κουρτίνες, έρχεται η καταιγίδα. Μη φοβάσαι, Πεγ. Μπορεί είναι, θα περάσει. Συγχώρεσαι με, Τζέρι. Είσαι ακόμα θυμωμένος μαζί μου? Μπορώ να θυμώσω μαζί σου. Σ' αγαπώ, Πεγ. Πρόταση γάμου ήταν αυτή? Ναι. Γίνε γυναίκα μου. Δεν ντρέπεσαι για μένα? Σ' αγαπώ. Κι εγώ, Τζέρι. Σ' αγαπώ. Τζέρι! Φοβήθηκες πάλι τους κεραυνούς, Πεγ. Τζέρι, ευτυχώς. Πεγ, καρδούλα μου. Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο «Πεγ Καρδούλα μου» του John Hartley Manner. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Μέρη Λαλοπούλου, κυρία Τσίτσεστερ. Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Άλεκ. Κατερίνα Βασιλάκου, Έθελ. Γιώργος Μετσόλης, Τζάρβις. Ντίνος Καρύδης, Μπρετ Κρίστιαν. Έλλη Λαμπέτη, Πεγ. Σταύρος Ξενίδης, Χόξ. Ανδρέας Μπάρκουλης, Τζέρι. Η μετάφραση του έργου «Πεγ, καρδούλα μου» ήταν του Λουίζου Δάνου. Τη μουσική επιμελήθηκε η Ιφηγένεια Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων, Αρτέμιδος Τροΐζου. Ρύθμισης ήχου, Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοφωνική προσαρμογή και η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Γιώργου Γιαννίση.